παιδιά, καλησπέρα συμπολεμιστές, απανταχού της γης. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αρτέμι. Είναι μεγάλη μας η χαρά. Είναι μεγάλη μας η χαρά. Και εμένα δικιά μου, αν και είναι ελάχιστες από τις φορές που σας ακούω, είναι οι λίγες από τις φορές που ακούω τη συνομιλία σας. Είμαι πραγματικά περήφανος που έχετε μπει πάρα πολύ καλά στο πνεύμα και σε τόσο βαθιές τομές και πραγματικά στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα μας, γιατί αυτό που γίνεται αφορά πλανητικά το θέμα, όλους τους λαούς, όλα τα έθνη, όποια και αυτά, αν και εφόσον υπάρχουν. Ήθελα να, δεν θα σας διακόψω, δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο. Ήθελα πάλι όμως να πω τούτο, και έχει μεγάλη σημασία αυτές τις ώρες που μετά από τη δημοκρατία των Ελλήνων, που πολύ καλά τοποθετήθηκε ο Βασίλης και είπε ότι όχι μόνο τη δημιούργησαν, τη γέννησαν, όχι μόνο έβγαλαν τους νόμους που ζούσαν για αυτούς, αλλά την εφάρμοσαν κιόλας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο έβγαλαν τους νόμους που ζούσαν για αυτούς, αλλά την εφάρμοσαν κιόλας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν μπορείς, κλείσε λίγο το ραδιόφωνο, τον ήχο του ραδιοφώνου για να μην κάνει... Δεν έχω ραδιόφωνο. Κλείσε τελείως τη γραμμή του ραδιοφώνου, γιατί έρχεται επανάληψη στο σήμα με 5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Είστε εντάξει τώρα? Ναι. Μιλάς μόνο το Skype. Α, ναι, το είχα μέσα στο λάπτοπ και ναι. Εντάξει. Οπότε, αγαπητοί μου συνέλληνες, πρέπει όλοι τώρα στον πλανήτη που μας κοιτάνε. Θέλω να πω το εξής. Όλοι μιλήσαν, κάποτε είχαμε τη δημοκρατία, αλλά δεν υπήρχε άλλο έθνος να έχει αυτή τη δημοκρατία και να την έχει με βάση λαού όπως το βασιλιά. Ας κατανοήσουμε ότι ο βασιλιάς στη δημοκρατία ήταν η βάση του λαού. Ήταν αυτός που είχε τα πρωτόκολλα. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι στη δημοκρατία των Ελλήνων και δι' της Σπάρτης, γιατί ας ξέρουμε καλά ότι η πρώτη δημοκρατία είναι της Σπάρτης και αυτή που δεν έπεσε ποτέ. Η Αθήνα είχε και χρόνια δημοκρατία, είχε χρόνια θέματα μέσα της, είχε πάρα πολλά, είχε γυναικονίτη, είχε πολύ μεγάλα θέματα, δεν είναι του συγκεκριμένου. Παρόντος. Όμως, ακόμα και οι βασιλιάδες μας, ο βασιλιάς στη δημοκρατία δεν διοικούσε, θυμηθείτε τον Λεωνίδα, ενώ ήταν βασιλιάς της Σπάρτης. Όταν η Απέλα είπε ότι δεν μπορεί να πάρει στρατό, αυτός είχε το δικαίωμα σαν βασιλιάς να εκτελέσει μόνος του και να πάει όπου θέλει σαν βασιλιάς. Έτσι πήρε μόνο τους φίλους του και τους πιο πιστούς του και πήγε και πολέμησε μόνος του να κάνει σαν βασιλιάς αυτό που ήθελε. Αλλά σεβάστηκε όλη τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές αποφάσεις, όποιες και αν ήταν αυτές που εισήγητος τότε, και τότε είχαμε πολλούς λαοπλάνους, η δημοκρατία ήταν σε πειραματικό στάδιο, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, βαλόταν από χλαγωγούς, βαλόταν από αποστάτες, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ο αποστάτης είναι δικός μας πάντα. Ο εχθρός είναι πολύ απέναντι μας. Αυτός φαίνεται. Άρα αποστάτης μπορεί να γίνει μόνο ο δικός μας άνθρωπος. Μπορεί να μας προδώσει μόνο ο δικός μας. Δηλαδή οι Ρόθτσαϊλντ που είναι απέναντί μου και όλες αυτές οι οικογένειες είναι μεν εχθροί, σύμφωνα με το αντίθετο που λέω ή που κάνω, σύμφωνα με τα δρόμενα που αυτοί έχουν χαράξει, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούν να σε προδώσουν. Ποτέ δεν μπορούν να σε προδώσουν αυτοί. Μπορεί να με προδώσει όμως ένας δικός μου άνθρωπος, ο οποίος είτε είναι μαζί μου για δικούς του λόγους, είτε είναι στον αγώνα και κάποια στιγμή αποστατεί. Όπως έχουμε τέτοιους αποστάτες, και η ιστορία η δικιά μας μέχρι τώρα μας το έχει δείξει αυτό με ονόματα. Και όσο πιο κοντά μου, τόσο πιο πολύ μπορεί να γίνει η αποστασία. Άρα οι αποστάτες είναι δικά μας παιδιά. Αλλά ακόμα και στην ιστορία, αν το θέλετε, και ο Δάριος Διογενής ήταν, αν το θέλετε, από ελληνικό γόνο, και στην Τρία και παντού. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε όλοι τώρα παγκοσμίως είναι το εξής. Όλος ο πλανήτης μετά τη δημοκρατία των Ελλήνων, αν το θέλετε, κάποια στιγμή μπήκανε να δημιουργήσουν και αυτή τη δικιά τους δημοκρατία. Άρα η δημοκρατία πουλάει σε όλο τον πλανήτη. Είδαμε λοιπόν ότι εκεί που δεν είχαν καμία θρησκεία και κανένα ιερό πουθενά, ήταν όλοι φελοί στον πλανήτη. Φελοί. Κάποια στιγμή είδαμε ότι δημιούργησαν θρησκείες. Έπειτα λοιπόν δημιούργησαν και κάπου έπρεπε να έχουν μια βάση. Η βάση ήταν πάντα ελληνική. Σήμερα έχουν φτιάξει μουτζαχεντίν, αλλά θρησκείες που τις έγραψαν άνθρωποι. Προτάσουν πάντα ένα θεό, οποιονδήποτε θεό, θεοποιήθηκαν άνθρωποι, θεοποιήθηκαν σφάχτες, βιαστές. Και σήμερα λοιπόν απολαμβάνουμε το μέγιστο των θρησκειών, 6.500 θρησκειών στον πλανήτη. Κοιτάξτε πώς έγιναν οι τράπεζες για το καλό του ανθρώπου, για το καλό των προϊόντων, για το καλό της αγοράς, του εμπορίου. Μα ποιο καλό, τι καλό συνέχει τελικά μέσα. Και τελικά οι θρησκείες για ποιον έγινε. Οι δημοκρατίες, άμα το θέλετε. Κοιτάξτε οι δημοκρατίες όλο τον πλανήτη. Κομμουνιστικές, σοσιαλιστικές, χριστιανοδημοκρατικές.
Τελικά πουλάει η δημοκρατία. Έχει το μεγαλύτερο brand name στον πλανήτη. Όλοι λοιπόν γίναν πόλεμοι για τη δημοκρατία, για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Κοιτάξτε πόσοι πόλεμοι έγιναν στις μέρες μας, και αν μιλήσουμε και από το 1910 και πριν. Άρα λοιπόν η δημοκρατία η ελληνική, που είναι μόνο ελληνική, έχει το μεγαλύτερο brand name στον πλανήτη. Σήμερα είναι η κατάλληλη ώρα να τους δείξουμε ποια είναι η δημοκρατία, πώς έχουν κάτσει σε μια τέτοια τεράστια έννοια, σε μια τεράστια βάση που εσοχλεί χιλιάδες πράγματα, που είναι πραγματικά για τον άνθρωπο, πραγματικά για τον πολίτη, έτσι όπως αναφέρθηκε ο Βασίλης. Και σήμερα ο πλανήτης, πρέπει στον πλανήτη να βάλουμε, αφού σας αρέσει τόσο πολύ η δημοκρατία, αφού κάνατε πολέμους για αυτή τη δημοκρατία, αφού σκοτώσατε Λιβύη, Ιράκ, όλους αυτούς, για τη δημοκρατία. Ελάτε λοιπόν να τη βάλουμε στη βάση της και θα τη βάλουμε να λειτουργήσει. Να τη δει λοιπόν όσο ο πλανήτης πώς μπορεί να λειτουργήσει μετά από 2.500 χρόνια που τη διαλύσατε, που την κάνατε φασιστική, την κάνατε φεουδαρχική, την κάνατε κομματική, την κάνατε αριστερή, την κάνατε δεξιά, την κάνατε κεντρό, την κάνατε θρησκευτική, χριστιανική, χριστιανοδημοκρατική, κομμουνιστική. Αυτή η δημοκρατία της έχουν δώσει χιλιάδες ονόματα. Γι' αυτό ερχόμαστε τώρα να χτίσουμε την πραγματική δημοκρατία του 2015, με ό,τι αυτό έχει να κάνει μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει χιλιάδες πράγματα. Έχει χιλιάδες θρησκείες εδώ μέσα λοιπόν, όπου όλες αυτές κατεστράφηκαν και φτιάχτηκαν από ανθρώπους και δι' από είπα ανθρώπους και υπακούνε σε μη ανθρώπους. Όλες αυτές, όλα αυτά τα μορφώματα τα οποία έκατσαν πάλι δημοκρατικά, αν το θέλετε, και όλες οι εκκλησίες οι οποίες κράτη, καταστατικά κρατών των θεών. Έχετε δει Θεό να μας κάνει καταστατικό? Τελικά υπάρχουν θεοί με καταστατικά, αλλά τελικά δεν έχουμε ούτε ένα έγγραφο, ούτε μία απόδειξη κάποιου θεού από κάποιου θρησκεία. Ακόμα και στην εκκλησία του Σατανά δεν έχουμε έγγραφο του Σατανά τι θέλει να φτιάξει. Αλλά κάθε φορά μας μιλάνε ότι ο Θεός είπε να φτιάξουμε αυτή την εκκλησία. Ο Χριστός λέει, είδες τι είπε η εκκλησία? Δώστε μου ένα χαρτί του Χριστού που είπε πώς να έχει φτιάξει την εκκλησία και ότι αυτό που συμβαίνει στην εκκλησία είναι επιλογή Χριστού ή κάποιου θεού. Έτσι λοιπόν είμαστε σε ένα μετέχνιο στον πλανήτη, η οποία τους έχουν πείσει όλους ότι αυτή είναι η δημοκρατία, ότι έτσι είναι ο Θεός. Ο Θεός έχει ένα τυραννικό πρόσωπο, έχει σεισμούς, έχει καταμποντισμούς, έχει κολάσεις, έχει αυτά. Αυτή είναι η δημοκρατία, δεν είναι αυτή η δημοκρατία, δεν είναι αυτός ο Θεός και δεν είναι και αυτή η οικονομία. Γιατί η οικονομία έγινε και παρήθεια από τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους, με νόμοι που τους θέσπισαν οι άνθρωποι για τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι διαχειριστές αυτοί. Και εδώ έχει γίνει μια μεγάλη διαδικασία στον πλανήτη. Και έτσι δυναστεύτηκε όλο το είδος των ανθρώπων και δι' των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα από την Ελλάδα προσπαθούν και όλος ο πλανήτης στρέφεται πάνω στην Ελλάδα, πάνω στη χώρα της δημοκρατίας, που ξεκίνησε από την Ελλάδα, τελικά έγινε δημοκρατικός όλος ο πλανήτης, με πόλεμο ή μη, τελικά δεν υπάρχει πουθενά δημοκρατία, δεν υπάρχει πουθενά νόμος θεσμός ανθρώπων. Τελικά όλος ο πλανήτης έχει χτιστεί οικονομικά, οικονομοτοπολιτικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά στη δημοκρατία και για το καλό του πολίτη. Αλλά βιάζονται, καλά, πέραν που βιάζονται χώρες πραγματικά βιασμό από Φιλιππίνες, από Ινδονησίες, από άλλα, με αχείριστους τρόπους. Αλλά εδώ μιλάμε και για Ελλάδα τώρα. Άρα λοιπόν είναι τέτοια η ώρα η κατάλληλη να τους δείξουμε την πραγματική δημοκρατία με πραγματική νόηση. Διανόηση Ελλήνων, που εμείς ξέρουμε πώς να τη φτιάξουμε. Ξέρουμε πώς να φτιάξουμε και να θεσπίσουμε τους νόμους που να ζήσουμε για αυτούς. Και σήμερα αυτό που έχει γίνει η Ελλήνων Συνέλευση Απανταχού της Γης δεν είναι τυχαίο. Είναι η ώρα, είναι το timing. Χτύπησε όλος ο πλανήτης τα κόκκινα. Γι' αυτό μας πολεμάνε τόσο πολύ. Τι πολεμάνε? Πολεμάνε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζήτησαν τίποτα, που μόνο δίνουν. Στηρίζουν χιλιάδες άνθρωποι έναν τέτοιον αγώνα, ο οποίος έχει μόνο αλήθειες. Αύριο το πρωί λοιπόν, σε όλες τις κυβερνήσεις που θα πάμε, στις εθνικές και στις διεθνείς, άμα το θέλετε, στις διεθνές, τι τους δείχνουμε? Γιατί ρε παιδιά δεν ελευθερώνεται τον πλούτο μου, τον οποίο είναι δικό μου, εκτός των 600 αλλά και των Παγκόσμιων Ταμείων? Είναι τεράστιο το θέμα των Παγκόσμιων Ταμείων. Ο άνθρωπος για πρώτη φορά μπορεί να πάρει τον πλούτο που παρήξε τόσα χρόνια στα χέρια του. Αλλά θα πρέπει να έχει και την επόμενη μέρα τι να τον κάνει, πώς να τον διαχειριστεί, με τι νόμους να τον πάει, με τι νόμους της Εκκλησίας, που τελικά. Τόσα γαμοδόγματα, ας μου συγχωρεθεί η λέξη, αλλά είναι από αγανάκτηση, τόσα δόγματα λειτουργούν κάτω από δικά μας συντάγματα. Σας είπε κανείς ότι κάποιος βγάζει μια εκκλησία? Κάθε ανόητο, κάθε άρρωστο μίασμα βγάζει μια θρησκεία και μια ψεύτικη γελία ιδεολογία, στέκεται σε κάποιες μικρογραφές και ασχημοκείμενα και μου τα φέρνει στο τμήμα δογμάτων όπου υπηρετούν πάντα Εβραίοι και μου τα περνάει στη χώρα μου. Και αύριο το πρωί μπορεί να διδάξει, άμα το θέλετε, τη διδαχή του, την άρρωστη, την παρανοϊκή, στα παιδιά μας.
Άρα το Σύνταγμα δεν είναι δικό μου. Πού προστατεύει το Σύνταγμα που είναι δικό μου τον πολίτη? Άρα τελικά το Σύνταγμα το δώσανε σε κάποιους και το κάνανε, το τρύπησαν. Τρύπησαν ένα ολόκληρο Σύνταγμα των ανθρώπων και δι' των Ελλήνων. Τους επέτρεψαν οι Έλληνες να τρυπήσουν το Σύνταγμά μας που με αυτό ζούμε? Τρύπησαν τη δικαιοσύνη μου? Ο καθένας είναι γαμομπράδρες, οπότε κάνει ό,τι στο διάλογο θέλει στη δικιά μου δικαιοσύνη, στο δικό μου Σύνταγμα, στο δικό μου κράτος? Σε μια δημοκρατία που εγώ τη γέννησα και σήμερα εγώ δεν είμαι, εγώ δεν δέχομαι την αρχαία Ελλάδα και Νέα Ελλάδα. Δεν είναι αν ο Νέα Σμύρνη και κάτω Νέα Σμύρνη, ο κάτω Μαχαλάς και πάνω Μαχαλάς. Αυτά τα κάνανε αυτά τα βρωμόσκυλα. Η Ελλάδα είναι μία και ζει χιλιάδες χρόνια. Τι πες σημαίνει αρχαία Ελλάδα? Αρχαία Ελλάδα μπορούμε να ανοίξουμε για 200.000 χρόνια. Μα για 2.000 χρόνια τώρα χτες. Οι γραφές τους είναι χτεσινές, τις αλλάζουν κάθε 100 χρόνια και κάθε 50 και τελικά μιλάμε για αρχαία Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία και εγώ δεν είμαι άλλος από τον απόγονο του προγόνου μου. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο δεν είμαι. Και πιστεύετε το όλοι γιατί αυτό είστε. Το ότι δεν λειτουργείτε είναι γιατί δεν ζείτε 2.500 χρόνια πίσω. Υπάρχει ένα 2015 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι μυαλό, με ό,τι τεχνολογίες, μη τεχνολογίες, με ό,τι λογοτεχνίες, με όλη αυτή την τέχνη του λόγου και της παράνοιας, που το κεφάλι σου και το μυαλό σου δεν μπορεί να λειτουργήσει κάθετα, από αυτά που πίνεις, από αυτά που τρως, από αυτά που μαθαίνεις, από αυτά που διδάσκεσαι, από την πίεση που είχαν οι γονείς σου που δεν μπορούσαν να σε μάθουν κάτι, από την πίεση που δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν κάτι άλλο καλύτερο για σένα και για τον εαυτό τους. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να συγκρίνουμε σε μια κοινωνία η οποία έχει προβλήματα και πρέπει να κατανοήσει πλήρως. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Άρα εμείς κοιτάνε όλος ο πλανήτης πώς θα χτίσουμε τη δημοκρατία, ρε παιδιά. Ποια είναι αυτή η έρμη δημοκρατία που τσαμπουνάνε 2.500 χρόνια οι ολιγάρχες? Τελικά έχουμε 2.500 χρόνια ολιγαρχία, αλλά τελικά όλοι μιλάνε για δημοκρατία. Ας τους δείξουμε λοιπόν πώς. Και ας τη χρηματοδοτήσουμε μόνοι μας με τα δικά μας λεφτά, που είναι τεράστια η ευκαιρία πια. Εκτός των ταμείων των δικών μας και των παρακαταθηκών κληρονομικών δικαιωμάτων, έχουμε πιο εμφανή, φρέσκα λεφτά. Του 45, του 46, του 89, του 90, πιο φρέσκα του ώρα του 14, τους δημάρχους μας, όλα μας. Και εν πάση περιπτώσει ας δείξουμε μια τεράστια οντότητα και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι δεν πρέπει να χαθεί μια τεράστια ευκαιρία γιατί χάνεται ο πλανήτης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πάμε σε μια παθρησκεία που δεν θα υπάρχει διαβατήριο, δεν θα ταξιδεύεις, δεν θα πηγαίνεις όπου γουστάρεις. Πάνε να καταργήσουν τον πλούτο σου, το χρήμα σου. Με ένα βρωμό τσιπάκι τα κερατόπεδα. Πάνε να ξεφανίσουν όλο αυτό το πλούτο, που αυτό το πλούτο θα είναι ένα τεράστιο μαχαίρι που θα τους κόψει τα κεφάλια διαπαντός. Εάν επιτρέψουμε να γίνει μια υπερκυβέρνηση του διαόλου, θα μας κλέψουν τον πλούτο, θα μας πάνε σε τσιπάκι ό,τι έχουμε, αν έχουμε και δεν έχουμε, πάμε στο συζήτιο και δεν υπάρχει, εσύ πεθαίνεις, άρα πουλιέτσε, πουλάμε το κορμί του πατέρα για να ζήσει το παιδί κανιά εβδομάδα. Εκεί το πάνε. Σε μια εποχή που είστε πάμπλουτοι. Έχει δουλέψει ο πλανήτης, έχει πληρώσει ο πλανήτης. Έχει όλη αυτή η φόρη, όλος αυτός ο πλούτος τώρα, πρέπει να τον πάρουμε. Γι' αυτό και κρατάει η Ελλάδα έτσι. Αν η Ελλάδα σπάσει, θα σπάσουν όλοι. Θα το πάρει και ο Ιταλός, θα το πάρει και ο Τούρκος, ποιος Τούρκος, ο Έλληνας εκεί μέσα. Εκεί θα δούμε πολλά πράγματα τώρα. Γι' αυτό σπάνε κυριαρχίες και σπάνε όλα μαζί. Σπάνε θρησκείες, γι' αυτό σε πολεμάνε. Όλα τα γαμοδόγματα σε πολεμάνε, όλα τα ξιονόπεδα, τα μασονόσπορα, οι τουρκόσποροι, οι εβραιόσποροι, γιατί με κυνηγάνε? Γιατί? Οι Κινέζοι προσπαθούν να κρύψουν απεγνωσμένα χρήματα, αυτά τα υβρίδια, και τα λέω και ευθαρσώς σε δημόσια προβολή. Είναι υβρίδια, είναι υβρίδια. Κρύβουνε, κλέβουν όλα τα χρήματα και τα κρύβουνε. Έχω αποδεικτικά στοιχεία που κρύβουνε σε χώρες που υποτίθεται τις έχουν αυτοί. Και βέβαια τις έχουν, βέβαια. Θα δείτε κουατρίλιο, σεπτάκις στη Μογγολία, μια χώρα που ούτε για χαλίκια δεν κάνει. Θα ζείτε χιλιάδες κινήσεις που κάνουν αυτά τα ευρύδια. Ποιος τους επιτρέπει, ξέρετε? Εμείς. Από τι τους επιτρέπουμε? Γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε σαν μονάδα. Γιατί η κοινωνία μου έχει σαϊντολόγους, ένα δόν, εβραιόσπορους, μασόνους, Ιλουμινάτι, τέκτονες, κέρατα, Ιαχωβάδες, χίλια πράγματα. Άμα ξεφύγεις από εκεί, πρέπει να έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε θέμα ομάδων, έχουμε θέμα πολιτικά. Τι πολιτικές, 10 κόμματα, 10 ιδεολογίες, δεν τα ζήσαμε όλα? Τελικά σε έχει διαρρέσει τόσο πολύ. Μετά κάποια στιγμή έχουμε και άλλα δόγματα, τα οποία είναι τα ενεργοποιητικά, αυτά που κάνουν ειδικές ενέργειες, ρέικι, μέικι, φενσουί, ό,τι μαλακία, ινδουιστικές βλακίες, ό,τι που είναι
Δηλαδή, ας μιλήσετε κάποια στιγμή να χτιστεί μια εκπομπή για όλα αυτά τα βρώμου σάπια συστήματα τα οποία σε εγκλωβίζουν, σε διαιρούν. Οπότε αρχίζεις, μπαίνεις στη μοναξιά σου και είναι χιλιάδες δηλαδή παράγοντες που κυνηγάν τον άνθρωπο. Και δει τον Έλληνα. Οπότε δεν μπορείς να μονιάσεις σε μια μορφή. Πάντα θα έχεις κάτι να αντιλογήσεις, να τσακωθείς, να διαφωνήσεις. Και όταν διαφωνήσουμε και τσακωθούμε, θα χάσουμε και τη δημοκρατία, θα χάσουμε και το σύνταγμά μας, θα χάσουμε και το μόνο που μπορούμε να έχουμε. Έτσι λοιπόν έχουν καταφέρει χιλιάδες πράγματα, αλλά όλα αυτά για ποιον γίνουν, ρε παιδιά. Για ποιον γίνουν όλα αυτά. Για μένα τελικά, ε. Για ποιον. Και σε μια κοινωνία ο οποίος η μισή είναι μαστούριδες. Η μισή δεν είναι μαστούριδες. Η μισή είναι γκέι. Η άλλη μισή δεν είναι. Η μισή είναι λεσβίες. Η άλλη είναι μπάι. Η άλλη είναι γκέι. Τελικά είναι τέτοια. Είναι τέτοιο το μείγμα. Αλλά όλο αυτό το μείγμα είναι όλο παραφύση. Δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό εκεί μέσα. Και αν σε αυτό το, και αν σε αυτό το πλέγμα. Τόσα χρόνια, κοιτάτε τι έκαναν, κοίτα πόσα. Κοίτα πόσες ιδεολογίες και πόσα έχουν μπει που σε διαιρούν κάθε μέρα, ακόμα κι αν μονιέσεις με ένα φίλο στα 20 χρόνια, στα 10. Το σπόρο της ίδρυγας, το σπόρο της έρηδας έχουν σπείρει τέτοια τεράστια σπόρια που πρέπει αυτά όπως και να έχει να τα διώξουμε με τη μία ή τουλάχιστον ας πάμε σε έναν σκοπό υπεράνω όλων αυτών, υπεράνω όλων αυτών. Να μονιάσουμε τουλάχιστον με ένα σημείο, να μην μονιάσουμε σε όλα γιατί δεν μπορούμε. Μας έχουν χωρίσει σε πλούσιους και φτωχούς, μας έχουν σε χαζούς και βλάκες. Χαζός σημαίνει αφού δεν είσαι καλός μηχανολόγος, δεν αξίζεις. Έτσι. Δεν γίνεται. Δεν είσαι γιατρός. Μα και οι γιατροί είδαμε που χαθήκαν όλοι. Δεν είσαι ο κόσμος του πνεύματος, αφού τελικά είναι όλοι. Όλος ο κόσμος του πνεύματος είναι άχρηστος γιατί δεν έκατσε κάποιος από τον κόσμο του πνεύματος να αναλύσει. Ότι η μόρφωση είναι μορφή, είναι σαν τον πλάστη. Παίρνεις λοιπόν ένα υλικό, το οποίο του δείχνει μια μορφή. Όσο πιο καλός πλάστης είσαι, ή τουλάχιστον τι θέλει να φτιάξει ο πλάστης, φτιάχνει καλύτερο βάζο. Τώρα λοιπόν τα βλέπω δοχεία άδεια όλα αυτά τα παιδιά, γιατί είναι συστημικά καθαρά τα πανεπιστήμια που διδάσκονται, ή τουλάχιστον οι τέχνοι που διδάσκονται, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, από οικονομολόγους, τώρα οικονομολόγους λέγονται όλοι και είναι όλοι άχρηστοι. Και αν ήταν έτσι, στην Ελλάδα που έχουμε 86.000 δικηγόρους, 10 είναι πετυχημένοι. Οι άλλοι είναι στην πείνα. Οι μισοί είναι μασονόσποροι και έχουν ένα μισθό παραπληγικό που βγάζει την οικογένεια και η γυναίκα του δεν ξέρουν που πάνε. Αυτή είναι η ζωή. Τι νομίζετε. Και αν δεν είσαι μασόνος, δεν γίνεσαι γιατρός σε κανένα νοσοκομείο. Άρα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο πρέπει να σε βγάλει και να αποδεχθεί συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να κάνει το φόνο σου. Πρέπει να δίνει τα φράγματα καρκινωμένα για να επιζεί και να πηγαίνει ημεροκάμα το σπίτι σου. Και να λες ότι κάπως ζεις. Έτσι λοιπόν είναι όλοι εγκλωβισμένοι. Άρα πού είναι ο κόσμος του πνεύματος. Τελικά η μόρφωση είναι η μορφή. Ποια μορφή έχει πάρει. Αφού τελικά η μορφή του ανθρώπου είναι ένα πακέτο. Είναι ένα πακέτο το πώς κινείται, το πώς ζει, το τι έχει μέσα του, το πώς θα διαβιώσει και το πώς θα βγάλει και τα παιδιά του παραπέρα. Αλλά αυτή η μορφή δεν έχει να κάνει τώρα με το τι δουλειά κάνεις. Δεν το καταλαβαίνω λοιπόν ένας τεχνίτης ο οποίος φτιάχνει τέχνη χρυσαφικών και φτιάχνει χρυσαφικά είναι καλύτερος από ένα γιατρό. Ο οποίος είναι τεχνίτης κι αυτός. Άρα λοιπόν υπάρχουν πτυχία τα οποία τα δίνουν σε δωμάτια. Έτσι είδατε και τα Όσκαρ. Κοιτάξτε τα Όσκαρ. Τα δίνουν μεταξύ τους. Οι μασόνοι μαζεύονται σε ένα χώρο και δίνουν βραβεία ο ένας τον άλλον. Κοιτάξτε τα Νόμπελ. Πού τα Νόμπελ. Τα Νόμπελ τα δίνουν μεταξύ τους. Τελικά υπάρχει ένα κλάδο το οποίο είσαι μέσα. Τελικά ξεφύγεις από εκεί. Θα πας και στέλα. Βλέπετε λοιπόν ότι τελικά για να απορρίψουμε το οτιδήποτε και. Κάπου αν οι ιδεολογίες δεν συγκρίνονται ή δεν ταυτίζονται, τελικά φτιάξαν και κάποια άλλα κλαμπ, τα οποία χωράνε όλοι μέσα. Ναι, αλλά πάντα θα είσαι υπάκουος και πρέπει να κάνεις αυτό που ορκίστηκες. Βλέπετε λοιπόν πόσοι κίνδυνοι είναι πέρα και όλα αυτά έχουν γίνει για τον άνθρωπο. Όλα αυτά έχουν γίνει για το καλό του ανθρώπου. Σε ποιο σύνταγμα λειτουργούν όλα αυτά, κυρία μου. Σε ποια πολιτεία συμβαίνουν όλα αυτά. Οπότε τι κάνει η πολιτεία που είμαστε εμείς για τα παιδιά μας και την πολιτεία, αφού η πολιτεία όλα αυτά που κάνει. Όλους τους νόμους που βγάζει, το σύνταγμα που κατασκευάζει, επειδή αυτή το θέλει, θα πρέπει να το εισπράττει. Τι εισπράττεται σήμερα τη δικαιοσύνη? Στο δικαστήριο σήμερα πηγαίνετε για να ακούσετε τη γνώμη του δικαστή. Και στο δικαστήριο πηγαίνεις μόνο και μόνο για να διαπραγματευτείς με κάποιον να σου πάρει το δίκιο σου. Άρα πηγαίνεις να το χάσεις τουλάχιστον το μισό. Η πολιτεία λοιπόν δεν θα επιτρέψει ποτέ τέτοια πράγματα Ελλήνων. Και δει όταν γίνει, γιατί με μια έθνο συνέλευση θα κοπούν όλα αυτά. Θα μπει μια πραγματική δημοκρατία και θα μάθουμε και στον πλανήτη και πώς λειτουργεί. Το κάνουμε όμως τώρα που ο πλανήτης μιλάει όλος για δημοκρατία, ε.
Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς τους Έλληνες να δείξουμε στον πολιτισμό μας. Με αυτό θα τους φάξουμε. Πάντα με αυτό έχαναν, με τον πολιτισμό μας. Θέλω λοιπόν όλα αυτά τα κοφτερά μυαλά όπως εσείς, που είστε άξιοι αγωνιστές και πολεμιστές, να μπείτε στην ουσία, να μπείτε στο μυαλό των συνελλήνων μας. Να κάτσουμε στις λέξεις, να κάτσουμε στην ουσία. Όχι να κάτσουμε σε χιλιάδες βιβλία και λέξεις και εγκυκλοπαίδειες τεράστιες, αλλά τελικά να μην ούμε τίποτα. Κοιτάξτε πώς φέρεται η κυβέρνηση. Μπορούμε να τη χτυπήσουμε με τις αλήθειες μας. Ποτέ δεν πρόκειται να πέσουμε. Ακόμα και να μας σκοτώσουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που λέμε θα είναι πάντα όρθιο. Και δεν μπορείς να το σκοτώσεις. Μόνο να το κρύψεις. Μα να το σκοτώσεις δεν μπορείς να το διαλύσεις. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις την αλήθεια. Είναι τα χρήματα. Είναι τα παγκόσμια σου ταμεία. Είναι όλη η κίνηση που γίνεται. Είναι όλη η αλήθεια που συμβαίνει. Και δείχνουμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πρέπει να τη δείξουμε στους συνέλληνες. Γιατί δεν του δείχνουμε μόνο αυτά τα κακό κείμενα που γίνανε. Πρέπει να του δείξουμε και την επόμενη μέρα. Και είναι πολύ σημαντικό να του τη δείξουμε με τέτοιο τρόπο όπου αυτός θα αποφασίσει. Δεν γίνεται σε μια πλειοψηφία που είπε ο Βασίλης, σωστά, πολύ καλά τοποθετήθηκε. Αλλά αυτό σε μια πραγματική πολιτεία που θα ρυθμίσουμε πώς, μάλλον με τα πρωτόκολλα τα οποία θα μπουν και κάποιοι θα τα προσφέρουν. Και στην πορεία κάποιοι άλλοι μπορεί να βγάλουν και ένα άλλο πρωτόκολλο ή να τρυπήσουν ένα πρωτόκολλο. Θα το θέλαμε πολύ γιατί θα το μαζέψουμε και θα κλείσουμε τις τρύπες του συγκεκριμένου πρωτόκολλου για να μην ξαναπεράσει κανένας. Στην πορεία θα υπάρχουν πολλά διορθωτικά πράγματα, αλλά πρέπει να μην χάσουμε ποτέ τη βάση. Άρα λοιπόν θα πρέπει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τα αξιακά συστήματα να βγάλεις οποιοδήποτε νόμο που θα είναι υπέρ του πολίτη ή που ο πολίτης θα το θέλει. Ή θα υπάρχει ανάγκη για τον πολίτη. Αλλιώς γιατί να βγάλεις νόμους? Χρειαζόμαστε, ρε παιδιά, 100.000 φορολογικούς νόμους για να πληρώνουμε τους φόρους που εμείς είμαστε η πολιτεία και που η πολιτεία, υποτίθεται πολιτεία, τελικά έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από εμάς. Άρα τελικά υπάρχουν δύο ταχύτητες, ο λαός και το κράτος. Τελικά δεν είναι το κράτος εγώ? Αυτές τις έννοιες θα πρέπει να τις τοποθετήσουμε. Και ό,τι μύθευμα έχουν κάνει και ό,τι παράνοια έχουν κάνει που να βγάλουν την ελληνική δημοκρατία ως εταιρεία, μόνο ένα παρανοϊκό, άρρωστο μυαλό και δει του απέναντι DNA θα μπορούσε να το κάνει. Και δει επειδή τους δώσαμε το δικαίωμα ή το πήραν το δικαίωμα. Και είναι τεράστιες οι αναφορές που μπορούν να γίνουν πώς κλέψαν τα δικαιώματα και πώς μέσα από τα κλαμπ και πόσο κορόιδα πιάστηκαν οι άνθρωποι που μπήκαν σε αυτά τα κλαμπ. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι δυνατόν να βγει μια πολιτεία με νόμους που θα θέλαμε? Θα θέλαμε ποτέ 100.000 νόμους φορολογικούς? Το οποίο που κανένας λογιστής δεν τους ξέρει. Άρα τελικά είσαι πάντα νόμιμος και είσαι πάντα παράνομος? Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Κάτι πάει στραβά. Ή εμείς δεν το καταλαβαίνουμε ή όχι άλλος είναι στραβός. Δεν χρειαζόμαστε 100.000 νόμους. Δεν χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι τιμωρό σήμερα. Ακόμα και αν έχεις δίκιο και πας στο δικαστήριο, θα πρέπει να σε καταδικάσει γιατί μπήκες εκεί μέσα και πρέπει να έχει έσοδα. Άρα η δικαιοσύνη είναι μια εκτελεστική εξουσία που μαζεύει χρήματα. Ή πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά να ξεφύγεις από τη δικαιοσύνη. Όσοι μπήκανε μέσα, τους είδα έξω. Για χιλιάδες μεγάλα εγκλήματα. Πώς βγήκαν έξω, από την καλή δικαιοσύνη? Ποιος καταδικάστηκε? Μπήκε για λίγο μέσα, μετά βγήκε. Μα δήλωσε αρρώστια, μα είχε λεφτά, μα πλήρωσε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αλλά τελικά η δικαιοσύνη και η πρώτη δικαιοσύνη που θα πρέπει να κοιτάξουμε δεν είναι μόνο η συμμορφωτική, το τι έκανε ο καθένας. Υπάρχει μια τεράστια δικαιοσύνη που είναι πριν τη συμμόρφωση. Υπάρχει η διανεμετική δικαιοσύνη. Η διανεμετική δικαιοσύνη, την οποία εγώ προσωπικά, όσο χρόνο είμαι, δεν την έχω δει ποτέ από το κράτος μου. Όσο λειτουργεί. Είναι ότι αυτό που εισπράττει από το λαό θα πρέπει να το ξαναδίνει πίσω και να το διανέμει. Με ισοπολιτεία και με ισοκρατία. Και με ισονομία, αν το θέλετε. Δεν το εισπράξαμε, παιδιά. Δεν έχω δει ποτέ λοιπόν τη δικαιοσύνη που πληρώνω τόσα δισεκατομμύρια φόρους από τότε που γεννήθηκα και χιλιάδες άνθρωποι δηλαδή, να υπάρξει ένα κράτος το οποίο δικαίως να μοιράσει πάλι το φόρο. Άρα να δώσει τη διανεμητική δικαιοσύνη αφού την εισέπραξε. Είναι μόνο τιμωρός. Που πάρκαρες, τι έκανες και κάθε κερατάς εγκάθοντος μπράδρες να σε πάει στο δικαστήριο, να σου πάρει το δίκιο σου και να το διαπραγματεύεσαι με μια έδρα την οποία αμφιβόλου αν είναι δογματισμένη η μη ή αν είναι φίλος ο δικηγόρος ή ο δικηγόρος αν είναι μπράδρες ή αν χρωστάει πουθενά τις Μιχαλούς. Όλα αυτά στην Ελλήνο πολιτεία σταματάνε, αδερφοί μου. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν τα φώτα μας σε όλο τον πλανήτη και το χρηματοδοτούμε. Καθίστε πάνω στα ταμεία σας. Είναι δικά μας. Θα πρέπει να το επιβάλλουμε σε αυτά τα ζώα. Αυτά δεν θα πέσουν ποτέ αν δεν νικηθούν. Αυτά θα νικηθούν από τον ίδιο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη.
Τι να κάνεις, μήνυση στην Αμερική, στον ΟΗΕ. Ποιον ΟΗΕ, τον έχουν τον ΟΗΕ. Τον λένε ΟΗΕ και τελικά δεν υπάρχει έθνος. Έθνος είναι οι Ινδιάνοι, εμείς, οι Αυστραλοί. Ποια είναι τα έθνη. Ας μας πει λοιπόν ΟΗΕ, είναι 202 χώρες. Πού είναι τα έθνη, ποια είναι τα κράτη. Τελικά τι έχουν τα κράτη εκεί μέσα να ψηφίζουν. Τελικά η Ιουγκοσλαβία που έγινε 5 κράτη, έχουμε 5 ψήφους. Και πού είναι τα έθνη. Και τι έθνος είναι, 5 διαφορετικά. Και πώς θα ψηφίσουν. Τελικά κλείσαν την πόρτα και μπαίνει όποιος θέλει. Το Μοντενέγκρο τώρα είναι έθνος. Είναι στα Ηνωμένα Έθνη να ψηφίσει, να βγάλει απόφαση και μαζεύουν ψήφος από παντού. Σπάσαμε, διαιρέσαμε και μαζέψαμε ψήφους εφόσον ελέγχουμε τις κυβερνήσεις. Και τελικά γιατί δεν φτιάχνουν έναν οργανισμό Ηνωμένων Κρατών. Γιατί να είναι εθνών. Πώς θα είναι εθνών. Αφού εκείνο είναι μόνο για έθνη. Και εδώ είμαι εγώ. Τούρκος έθνος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έθνος Τούρκο. Ούτε Σκοπιανών. Πώς τα Σκοπιάβρο θα είναι στον ΟΗΕ. Τους μίλησε κανείς. Γιατί πού είναι η κυβέρνησή σου με τον, πού είναι η κυβέρνησή σου με τον υπουργό σου, Υπουργείο Εξωτερικών. Αγαπητοί μου συνέλληνες. Αυτά είναι δισεκατομμύρια. Ξέρεις τι είναι να διατηρείς 350 πρεσβείες στον πλανήτη. Γραφεία με ασφάλειες, με αυτά. Κάθε μισθός είναι 10-15-20 χιλιάρικα. Τι νομίζω ότι παίρνω. Ο Μπάτσος στην πρεσβεία παίρνει 5 χιλιάρικα. Παίρνει 4 φορές το μισθό του, είναι το μισθό εδώ. Και όλοι αυτοί κάνουν χαβαλέ, μωρέ. Δηλαδή δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών. Και υπάρχει νόμος, το οποίο στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να το ξέρετε αν δεν το ξέρετε, απαγορεύεται να διώξει πρέσβη. Και απαγορεύεται, αν έχει πρέσβη στη Βοστόνη, να τον πας σε κατώτερη θέση. Λέει, αλλιώς τον βάζει σαν αργία, τον πληρώνει το μισθό του και βάλει άλλον εκεί. Τι λέτε, ρε παιδιά. Οπότε η κυβέρνηση τώρα δεν μπορεί να αλλάξει πρέσβες. Για να κάνει και να εφαρμόσει την εξωτερική πολιτική της. Με ποια εξωτερική πολιτική θα πάει, τον εγκάθετον. Και αν υπάρχει πρέσβη εγκάθετος, τι κάνουμε. Τον αφήνουμε εκεί, τον πληρώνουμε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Σοβαρά μιλάτε. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Και πρέπει να το λύσουμε εμείς. Δεν μπορεί να λυθεί από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λυθεί με τους ψεύτικους ψήφους της κάλπης. Γιατί τι λένε κάλπη. Ας μας απαντήσει κάποιος γιατί τι λένε κάλπη. Η κάλπη δεν είναι κάλπικη. Ξέρεις τι είναι να βγαίνεις με το όνομά σου. Έχει να πει. Αποτέλεσμα βγάζει. Βέβαια, το λέει και η λέξη, ρε παιδιά, είναι κάλπη. Μα ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις με το όνομά σου, με την ταυτότητά σου. Γεια σας, ο κύριος Σόδρα, άρτη έμεινε ο ώρας του βασιλείου. Αριθμό ταυτότητα στάδε, σου τραβάει και γραμμή ότι ήρθες. Πας μέσα, κρύβεσαι, βγαίνεις έξω, το βάζεις. Ποιος το μετράει αυτό. Στην Ελλάδα της δημοκρατίας, και όταν είχαμε δημοκρατία στην Ελλάδα, πριν οι ολιγάρχες πάρουν τα σκύπτρα, η εφαρμογή των δημοκρατικών αποφάσεων με την εκλογή δεν ήταν με κάλπη. Και όχι κρυφή, ήταν φανερή. Ο Βασίλης θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λες, παιδάκι μου, στα καφενεία. Αφού είσαι οργανωμένος, είσαι γραμμένος παντού, γιατί λοιπόν να το κρύβεις. Εξηγήστε μου γιατί να το κρύβεις. Άρα λοιπόν η κάλπη βολεύει κάποιον, όχι τον πολίτη. Ο πολίτης γιατί, τι νόημα έχει. Αλλά και τον πολίτη, άμα τον θέλεις, τον κάνεις πιο γνήσιο. Ενώ σου χτυπάει την πλάτη μια νου βουλευτή, θα σε ψηφίσω, δεν τον ψηφίζει και ψηφίζει άλλον και κάνει τα μάτια από εκεί. Και αυτό λοιπόν διαφθείρει τον κόσμο η κάλπη. Δέχεσαι την κάλπη και το αποτέλεσμα της κάλπης και είναι όλα ψεύτικα. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Σε μια πραγματική εθνοσυνέλευση θα έρθουν με το όνομά τους, με την ταυτότητά τους. Είμαι εγώ και λέγομαι και θέλω εθνοσυνέλευση. Να διοικηθεί η Ελλάδα από αυτόχθονες Έλληνες. Και μάλλον θα πει και το άλλο. Θέλω να διοικήσω εγώ. Ας το πει λοιπόν ο κάθε Έλληνας. Θέλω να διοικήσω εγώ. Εγώ περιμένω τη μεγάλη απόφαση των Ελλήνων. Να πούν οι Έλληνες. Θέλουμε εμείς να διοικήσουμε. Γιατί κάποια στιγμή είπα ότι η Ελλάδα είναι το έθνος των ηγετών. Το πιστεύω μέχρι το τέλος. Και όταν έδωσα σε κάποιους, έλατε να ηγηθείτε εσείς εσύ. Όλοι λοιπόν κάνανε λίγο πίσω. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν θέλετε να γίνετε ηγέτες. Τι έγινε, ρε παιδιά. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ανοίξουν τις εσύ τους. Υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να έχει πάει σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα είναι πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας να έχει πάει σε όλη την Ελλάδα. Μόνο για διακοπές σε κανένα νησί, να περάσει καλά και να φύγει. Αλλά δεν ξέρει. Τόσες περιοχές στην Ελλάδα με τόσο διαφορετικό πολιτισμό, θα έλεγα. Λαογραφικά στοιχεία, έθιμα, ήθη, όλα. Πού να ξέρει τώρα να πούμε τι συμβαίνει στο Σουφλί, στην Αλεξανδρούπολη, στο τάδε χωριό εκεί. Τίποτα. Οπότε πώς θα διοικήσεις, ρε φίλε. Ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρεις. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζεις τη χώρα σου, πώς θα διοικήσεις. Δεν χρειάζεται να διοικήσεις όμως. Αν έχεις αντιπροσώπους από παντού, θα σου πούνε ποιοι είναι, θα σου πούνε τι θέλουν. Και θα διοικήσουν μόνοι τους. Γιατί ο νόμος είναι εκεί. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να με διοικεί κάθε κεράτας, ο οποίος τρελάθηκε στην πορεία. Όπως ο Παπούλιας. Έχουμε στοιχεία, αν θέλετε, να, κύριε συντέλνες. Έχουμε στοιχεία ότι ο Παπούλιας έχει αλσχάιμερα τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε καταγεγραμμένη ομιλία ότι τον έψαχνε ο οδηγός του να πούμε 4 μέρες και δεν ξέρανε που είναι.
αυτός ο άνθρωπος τώρα δεσμεύει χώρα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι Εβραίος, πέρα ότι είναι στο λόμπι, πέρα ότι είναι μασόνος, πέρα ότι είναι Εβραίος, πέρα ότι όλα αυτά. Δηλαδή, πόσα κακά της μοίρας μπορεί να είσαι απάνω σου. Να είσαι και Εβραίος, να είσαι και μασόνος, να είσαι και πρόεδρος, γιατί έχει σημασία. Να είσαι και πρόεδρος χώρας και να είσαι και Αλσχάιμερ και να υπογράφεις τη χώρα μου. Παιδιά, υπογράφει τον ιερό τόπο μου. Παιδιά, η χώρα των Θεών. Παιδιά, συνέλληνες, μαζέψτε το μυαλό σας. Δηλαδή, αν δεν το μαζέψουμε εμείς, αν δεν κάνουμε εμείς, ποιος θα κάνει. Τι περιμένετε δηλαδή. Να έρθει ένα κόμμα. Μα και στο κόμμα εσείς δεν είστε μέσα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα. Έλληνες. Κανένας. Δεν υπάρχει σκεπτόμενο μυαλό. Δεν πρέπει να δικήσουμε μόνοι μας. Αυτά είχα να θέσω που σημαίνει ότι η δημοκρατία είναι πολύ διαφημισμένη στον πλανήτη. Ακόμα και σήμερα, ειδικά το 2015. Όλοι μιλάνε για δημοκρατία. Τελικά ο πλανήτης έχει όλη η δημοκρατία, έτσι. Μπράβο. Και τότε γιατί δεν πέτυχε τίποτα. Τότε γιατί απέτυχαν όλα. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία. Το σχήμα της κοροϊδίας και το κλείδωμα είναι κάτω από τους κεντρικούς τραπεζίτες και από τους τραπεζίτες γενικότερα. Και ένα θέμα που θίξαμε πριν από λίγο και συγγνώμη που σε διακόπτω είναι ακριβώς αυτή την παράδοση του Πάπα στους Ροθτσάιλ, του χαρτοφυλακίου που διαχειριζόταν ο Πάπας και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε αυτό στο παγκόσμιο γίγνεσθε και πώς εγκλωβιστήκανε όλα τα κράτη, τα φτιαχτά και τα έθνη που ήταν μέσα. Όπως είπες και εσύ ψεύτικα και εκεί επάνω. Θα θέλαμε να μας δώσεις τώρα που σε έχουμε στην παρέα μας κάποιες πληροφορίες που εσύ τις έχεις ζήσει από πρώτο χέρι και τις γνωρίζεις σε βαθμό που εμείς δεν μπορούμε να τις ξέρουμε. Καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε όλες τις θρησκείες. Έχουν τεράστια κενά. Δεν υπάρχει κανένας θεός να έγραψε. Είναι αυτόκλητοι όλοι. Το δηλώνω δημόσια. Όλοι οι Άγιοι είναι άνθρωποι σαν εμάς, τα οποία πάρα πολλοί σαν εντελώς δαιμονισμένοι και έχει τεράστια κενά στις γραφές τους, τις οποίες τις λένε θεόστοντες. Γιατί τις λένε θεόστοντες? Ποιος από πού έγινε το θεόστοντο? Και τελικά δεν έχουν κανένα έγγραφο καμιανούς θεού. Μιλάμε για έναν Πάπα, για ένα Βατικανό, το οποίο ήταν κατελημένο από την αρχή και από τότε που δημιουργήθηκε. Είναι πάρα πολύ παλιά ιστορία και δεν θέλω να μπω στα θρησκευτικά κομμάτια. Όμως, με ποιον ορισμό ο Πάπας μπορεί να διεκδικεί χώρες, κτήματα τεράστια, χώρες όπως τα ακούτε? Και ποιος βασιλιάς της Αγγλίας είναι αυτός που παραδίδει στον Πάπα την κυριαρχία? Γιατί το κάνει? Μήπως τελικά ξεκινάμε από τα δόγματα όλα? Μήπως τελικά είναι δογματικό όλος ο πόλεμος και πάντα θα είναι? Μήπως τελικά ο τρίτος, γιατί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι τώρα, ο τέταρτος θα είναι καθαρά θρησκευτικός? Καθαρά θρησκευτικός. Όπως έχει ξαναγίνει και η ιστορία επαναλαμβάνεται και εμείς δεν μπορούμε να την πάρουμε χαμπάρι γιατί απλά δεν την ξέρουμε. Και σίγουρα με το όνομά της. Δηλαδή σήμερα ο πόλεμος θα γίνει θρησκευτικός. Δεν σας κάνει εντύπωση κάτι? Μιλάμε για μια Γερμανία ισχυρή, αν και εφόσον είναι αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για μια Γαλλία, για μια Ισπανία. Και βλέπουμε αραβικές χώρες. Φυσικά όποιος ξέρει από αραβικές χώρες θα ξέρει, και εκεί εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλω να πω στους Έλληνες. Υπάρχει μια παρακαταθήκη και διαθήκη του Μουάμεθ. Είναι πολύ ισχυρό όπλο για τον Έλληνα. Ο Έλληνας είναι μοναδικός σε όλο τον πλανήτη. Είναι μοναδικό στοιχείο αναγνωρισμένο. Κάποιοι χαζάροι θέλουν να σε πατήσουν πάρα πολύ χαμηλά. Αν τους επιτρέψω, εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν και ζητάω σήμερα να έρθουν όλοι δίπλα μας, να μην επιτρέψω σε κανένα το μάρι, μίασμα, αν θέλει να υπάνθρωπο, να πατήσει πάνω σε Έλληνα. Γιατί όταν πατάει σε Έλληνα είναι σαν να πατάει τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή οι Έλληνες είναι σπορά θεών. Είναι γραμμένο πραγματικά σε Ιερά Βιβλία. Ακόμα και οι αποστάτες το γράφουν. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί συνέλληνες, ότι ο Πάπας και όλο αυτό το επιτελείο έχει κάτσει σε μια... Έχει πάρει σχεδόν όλο τον πλανήτη, τον οποίο του τον δώσανε. Μα πώς του τον δώσανε όμως? Του τον δώσανε οι Αγγλέζοι? Δηλαδή υποταχθήκαν οι βασιλιάδες αυτούς? Υποτάχθηκε ο βασιλιάς της Αγγλίας? Γιατί από ό,τι ξέρουμε, και αν με διορθώσετε και ας το ψάξετε, όλη η Αμερική ανήκει στους Μουρ. Το πρώτο συμβόλαιο που κάνει λοιπόν ο βασιλιάς της Αγγλίας είναι με τους Μουρ. Γνωρίζοντας ότι σε λίγο θα λήξει, αν δεν έχει λήξει. Άρα λοιπόν κάνει συμβόλαιο και κόβει 48 οικόπεδα. Σε ποιους έδωσε τα οικόπεδα? Τις Ιλουμινάτη. Μάλιστα. Δεν πειράζει, κόβονται 48 πολιτείες. Συμπληρώνονται μία μετά και φτιάχνουν και άλλη μία την Αλάσκα. Η Αλάσκα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που ήταν των Τζάρων. Έτσι χάσαν και το δικαστήριο. Αλλά σε ποια συγγραφή και ποιος θεός είναι αυτός που λέει ότι θα πρέπει το Βατικανό να έχει όλη τη γη και να είναι και υπεύθυνο, όχι υπεύθυνο, να είναι αυτός που θα κανονίζει την ενέργεια?
Αν κανονίζεις την ενέργεια, κανονίζεις σχεδόν όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στον πλανήτη. Ποιος έβαλε ένα κεράτα? Και εντελώς τυχαίο, ο Πάπας πρέπει να είναι πάντα Εβραίος και δι βαμπύρ, δαιμονισμένος δηλαδή, πιο σατανικός δεν γίνεται? Παρέα με τον μεγάλο σατανά, τον άρχοντά του στο Βάλ, που ζει εκατοντάδες χρόνια εκεί μέσα. Ναι, κύριε, πιστεύτε το. Ζει εκατοντάδες χρόνια εκεί μέσα. Με ποιον παλεύεις, μπορεί να νομίζεις? Με κάποιον άνθρωπο που πεθαίνει στα 60, στα 70 και έρχεται άλλος και δεν λαθεύει τίποτα? Ξυπνήστε, παιδιά. Είναι πολύ πιο πολύ σπουδαία τα πράγματα που ζούμε και θα πρέπει εμείς να τα ζήσουμε στη ζωή που ζούμε. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε. Αρτέμι, μου επιτρέπεις, όταν λες ότι ο Πάπας διαθεντεύει την ενέργεια, κανονίζει την ενέργεια στον πλανήτη, δώσε μας 2-3 πληροφορίες, έτσι, περισσότερο για τον κόσμο που μας ακούει. Το αν θα καίγεται πετρέλαιο, ή αν θα καίγεται ξύλο, ή αν θα είναι κάρβουνο, ή θα είναι ηλιακή ενέργεια, ή αν θα βάλουμε πάνελ, ή αν θα βάλουμε ανεμογεννήτριες, κανονίζεται από αυτόν τον κερατάκι χάμου, το γελίο, προσέξτε τι λέω, το γελίο, ο οποίος είναι γελίος, ένα βάμπυρ, το οποίο με αποδεδειγμένα στοιχεία βέβαια και είναι και καταδικασμένος. Όταν κάποιος είναι καταδικασμένος 30 χρόνια, έχω το δικαίωμα να λέω γελίο ή υπάνθρωπο. Δεν είναι καν άνθρωπος. Μου κρύβει όλα μου, έχει τεράστια δυνατότητα, νομίζει, αλλά η δυνατότητα θα ανέβει δικιά σας όταν ενωθείτε. Σου κρύβει τις πρεγκαμινές σου, στα κρύβει όλα. Έχει τα ελληνικά μου αρχεία. Έχει για 3 αιώνες περίπου ήταν ο Απολλώνιος Τιανές εκεί που στηρίχτηκαν όλες οι γραφές. Ποιος έγραψε τις γραφές? Και πότε έφυγε από το Βυζάντιο? Μέχρι το 313 δεν υπήρχε Πάπας. Επιτρέψτε μου να ξέρουμε, να λέμε και τι λέμε. Μέχρι το 313 δεν υπήρχε Πάπας. 362 ξεκινάει ο Πάπας το πρώτο σχήμα. Αλλιώς πριν τι Πάπας υπήρχε? Και δεν το λέω εγώ. Όλες αυτές οι αναφορές, οι γραφές είναι πολύ συγκεκριμένες. Απαγορευόταν όταν ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Πότε ξεκίνησε ο χριστιανισμός? Τώρα κοίταξε, όταν έχεις χριστιανούς οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει ποτέ τίποτα, απλά κάθονται κάτω από μια εικόνα, αυτό και αν είναι ιδωλολατρία. Και τη φυλάνε λες και παίρνουν τα αγκαλιά, ειδικά τις γιαγιές. Οι γιαγιές στην εκκλησία δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Παίρνουν ένα κομμάτι γυαλί με μια εικόνα και τη φυλάνε, κάνουν έρωτα μαζί της. Δηλαδή, τι κάνετε ρε παιδιά, ναι. Ρε παιδιά, τι κάνετε ρε παιδιά. Βλέπουν ένα λείψανο, έναν άγιο και λένε Άγιος λέει. Από πού Άγιο? Γιατί άμα θα φτεμένα σε 70 χρόνια, πώς θα με λείψω? Να πάρει το λείψανο, τώρα το προσκυνάτε μου. Το νεκρό. Να τη ρίξουμε Άγιο και σένα. Μπορώ εγώ για αυτή, παιδιά, είναι αυτόκλητη τώρα. Το Άγιος, η λέξη Άγιος, το ιερό είναι και εφόσον είναι ιερό, είναι ιερό. Είναι δεδομένο ότι είναι ιερό. Πάει. Τώρα ο καθένας πιάνει Αγίους. Τι καλός άνθρωπος. Και επειδή ήταν καλός άνθρωπος, τον κάναμε Άγιο. Και εντελώς τυχαία, όλοι οι Άγιοι τελικά είναι ρασοφόροι. Όλοι οι Άγιοι είναι ρασοφόροι. Από εκεί βγαίνει Άγιος Ιωσήνη. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνω στο θρησκευτικό κομμάτι. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι εκμεταλλεύεται την ενέργεια και έχει το δικαίωμα να την εκμεταλλεύεται. Από πού και ως πού, παιδιά? Δηλαδή τώρα έχουμε ελεύθερη ενέργεια και απαγορεύεται την ελεύθερη ενέργεια, καθαρά θέμα Πάπα. Και μην περάσετε από το μυαλό σας ότι τα μοναστήρια σας είναι χριστιανικά δικά σας. Από τον Πάπα ελέγχονται μέσα όλες οι μονές και όλα τα μοναστήρια και τα πάντα. Ελέγχονται από τον Πάπα. Έχει πάντα το Βατικανό κάνει κουμάντο. Μην ξεχαστείτε ποτέ, χριστιανοί, να νομίζετε ότι υπάρχει πατριάρχης δικός σας. Και ο πατριάρχης είναι Μακαβαίος, δηλαδή το πιο σκληρό σώμα των Εβραίων, και όλοι οι ιερείς. Οι ιεράρχες οι μεγάλοι από μέτρο από εκεί και πάνω πρέπει να είναι μασόνοι. Οπότε άμα είναι μασόνος, πώς είναι χριστιανός, ρε παιδιά? Δηλαδή εγώ θα ήθελα πολύ μια χριστιανική θρησκεία η οποία να έχει κάποιες πολύ σταθερές θέσεις κόλλης, να βρίζει τους Έλληνες και να απαγορεύσει δια νόμου. Το Συνταγμά μου όμως το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το κάνει μια εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, προσέξτε. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και έρχεται μια τέτοια εκκλησία να είναι νόμος μέσα στο κράτος μου και να κάνει ό,τι γουστάρει. Και στο κάτω-κάτω ας ασχοληθεί με το Θεό της. Ασχοληθεί με το Θεό, ας ασχοληθεί με αγαθοργίες, με καλά πράγματα. Όχι να ασχοληθεί να έχει τεράστια περιουσία, να έχουν 5,5-3 λογαριασμούς και να με κοιτάνε σαν παγόνια, να κάνουν ό,τι θέλεις, να ζητάνε από τον κόσμο, να κλέβουν. Εδώ δίνουν εισιτήρια για τον παράδεισο και παίρνουν από τον κόσμο. Ξέρετε πόσες δωρεές έχει η Εκκλησία, οι οποίες είναι αφορολόγητες? Η πολιτεία όμως είναι πολύ συγκεκριμένη. Αν κάποιος άνθρωπος θέλει να κάνει δωρεά, αυτόματα να υπάρχει μία λίστα. Κοιτάξτε πόσο οργανωμένα μπορεί να γίνει μια πολιτεία και όχι μια εκκλησία. Η εκκλησία είναι μόνο επειδή είναι καπηλευμένη από σατανικούς ανθρώπους με μασονικές τελετές, οι οποίες είναι πάντα στα εβραϊκά. Δεν σας κάνει εντύπωση? Μα τα πήραν όλα ρε παιδιά. Δεν αφήσαν τίποτα και εσείς ακόμα μου λέτε ο Χριστούγεννης. Εγώ μιλάω για Χριστό. Εγώ ποτέ δεν πήραξα καμία θεότητα. Σε καμία θρησκεία. Ούτε για Χριστό, ούτε για τίποτα. Μιλάω για κάτι παλιά ανθρώπους που από παλιά έχουν μπει μέσα σε αυτό το χώρο και δυναστεύουν την ψυχή των ανθρώπων, τα λεφτά των ανθρώπων, τον μέλλον των ανθρώπων. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Ξεχρεώστε με λοιπόν και κάθε φορά που μιλάω για θρησκεία, για κάποια γάμο θρησκεία, η οποία κλέβει, κάνει, ράνει και όλα αυτά τα δικαιώματα που έχει, μπροστά μου βάζουν ένα Θεό.
Το Χριστό μου λέει, ποιο Χριστό, τι δουλειά έχει ο Χριστός εδώ. Έχεις δώσει καμιά επιταγή στον Χριστό. Τον Αλλάχ, ποιον Αλλάχ. Αλλά και εκείνο ακόμα τον Αλλάχ που πήγα πριν να σας πω και το έκοψα. Έχουμε τη Διαθήκη. Ο Μουάμεθ, και δεν μιλάω για Αλλάχ, ο Μουάμεθ ήταν προφήτης. Τώρα για να μην τρελαίνεστε τον μωρό μου, ήταν πολύ μεγάλο μορφόπεδο και πήδα γιόλας της βασίλισσας. Για να μην τρελαίνεστε με τον Μουάμεθ τώρα, μην φανταστείτε ότι έκανα θεόλθατος άνθρωπος τώρα, έτσι. Ήταν ένας ωραίος άντρας και όπου υπήρχε βασίλισσα, την ξεκύλιαζε. Με την τελευταία που του έδωσε το αξίωμα ήταν 68 χρονών. Τι νομίζετε ότι ήταν ο Μουάμεθ. Μάγκας ήταν. Και τον κάνανε μετά προφήτη. Τον γλίτωσε λοιπόν, πήγε εν τω μεταξύ, πήγε στο γυναικοχώρι στη Μέκα, πιάσανε να τον ξεσκίσουν, να τον εκτελέσουν το μάγκα το... Οπότε να πούμε, ένας Έλληνας που τον είχε πάντα δίπλα του, γιατί είχε παρέα Έλληνα, πάμπλουτος έδωσε όλη την περιουσία και έφυγε ο Μουάμεθ από εκεί να μην τον σκοτώσουν. Έκτοτε άφησε διαθήκη. Να μην πειράξει κανένας μουσουλμάνος ποτέ Έλληνα. Και αν έχει ανάγκη ο Έλληνας οπουδήποτε βοήθεια, οι μουσουλμάνοι να του δώσουν οπωσδήποτε βοήθεια. Διαφορετικά είναι καταραμένοι από το Θεό τους. Αυτή τη διαθήκη τώρα έχουμε πολλά σημεία. Όπως και στην έχουμε πολλές αναφορές και βίντεο που στη Συρία έχουμε 15.000 στρατιώτες που πολεμάνε δικά μας παιδιά, εθελοντές. Και υπήρξε λοιπόν τζιχαντιστής ο οποίος πάει να πυροβολήσει Έλληνα, σηκώνει με Έλληνα στα χέρια ψηλά και λέει: Είμαι Έλληνα, και έφυγε ο τζιχαντιστής, ούτε που τον πυροβόλησε. Έχουμε πραγματική ιστορία όπως ο Μουάμεθ ο Ποθητής, που δεν πείραξε τον παλαιολόγο. Του λέει: Είμαι, είσαι Έλληνα και δεν μπορώ να σε πειράξω. Καλά, ήταν Έλληνα, ήταν Ρωμαίο, αλλά τέλος πάντων επειδή ήταν ελληνική πόλη. Γι' αυτό και δεν την πήραν την πόλη, την πόλη δεν την πείραξαν ποτέ οι μουσουλμάνοι. Την Κωνσταντινούπολη την πήραν ο ιδιωτικός στρατός των Χαζάρων Ρωμαίων Αυτοκρατών και η διοίκηση του Βυζαντίου, που έπρεπε να είναι ελληνική και η σύγκριτη ελληνική, ήταν ιδιωτικό στρατός πάντα βαβαρή, πάντα ασκανάζει. Έχει σημασία να καταλάβετε γι' αυτό και η Γερμανία. Όλοι οι Γερμανοί είναι περήφανοι για τον Βυζάντιο. Όλοι στο σπίτι τους έχουν Βυζάντιο. Έχουν κομμάτι του Βυζαντιού. Μιλάνε γι' αυτό και στάζει το στόμα τους μέλι. Το νιώθουν δικό τους κομμάτι. Η ασκανάζει. Και δει η Γερμανία όπως έχει περάσει. Άρα λοιπόν έχετε τεράστια κληρονομιά. Αν ποτέ γίνει ένας τεράστιος θρησκευτικός πόλεμος και δούμε την, και διαφημίσουμε σε όλους την παρακαταθήκη και διαθήκη του Μουάμεθ, δηλώνει Έλληνας και δεν σε πειράζει κανένας μουσουλμάνος, παρά σε σέβεται και σε βοηθάει. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν δηλώνει Έλληνας που είσαι το δισκοπότηρο σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν γεννήθηκες Έλληνας. Πες το. Αν δεν γεννήθηκες Έλληνας, πάλι διάολε πες το. Δεν γίνεται να μου δηλώνεις Ιαχωβάς και ένας Έλληνας. Είμαι Έλληνος και έχω δόγμα τον Ιαχωβά. Είμαι Έλληνος και έχω δόγμα τον Χριστιανισμό. Είμαι Έλληνος και έχω δόγμα τον Βαπτιστή. Πρώτα λοιπόν είσαι Έλληνας. Γι' αυτό καλό να το βρούμε πάλι ελληνικά. Κάθε φορά που λέω για τη λέξη Έλληνας, κάποιος κερατάς θα βγει μπροστά και θα μου πει: Τελικά είσαι αντίχριστος. Άντε να χαθεί ζωντόβολο. Κάθε φορά μου βάζουν ένα Θεό μπροστά. Για ποιο λόγο ρε παιδιά, τι έχει γίνει? Ή εμείς δεν καταλαβαίνουμε ή δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να δηλώσουν οι Έλληνες, διαφορετικά σφάζονται όπως το έχουν στήσει. Και το παιχνίδι είναι στημένο από αυτούς. Είναι τυχαίο, νομίζετε, που στην Ευρώπη τώρα ο μουσουλμανισμός έρχεται και βάζει? Καλά, αφού βλέπουν ότι τελικά με τους μουσουλμάνους υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και από τη Σαρία, αλλά και γενικά από τη θρησκεία τους. Όχι τόσο από το Κοράνι, όσο από τη θρησκεία τους, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή και στοχευμένη για να φτάσει τον πλανήτη σε κάποια όρια. Γιατί ρε παιδιά ανοίγουν οι πόρτες της Ευρώπης και γεμίσανε μουσουλμάνους? Ενώ για να πας στο Πακιστάν εσύ πρέπει να βγάλεις πολύ ειδική βίζα. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί οι πόρτες της Γερμανίας είναι ανοιχτές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας? Άρα τους βάζει μέσα να δημιουργήσει πρόβλημα σε εμάς τους ανθρώπους, στους κάτοικους της κάθε χώρας, να εναντιωθούμε για να ξεκινήσει ένας τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος θα είναι θρησκευτικός. Και τότε θα έχουν λόγο να τους λιώσουν. Αφού βέβαια πνιγούμε στο αίμα. Για σκεφτείτε το. Δηλαδή το πρόβλημα στην Ευρώπη τώρα ποιο είναι? Βλέπει η Γερμανία λοιπόν ότι έρχονται πολλοί μουτζαχεντές. Στη Γαλλία λένε τώρα, δηλαδή τώρα θέλεις θράσος τώρα να έρθεις μέσα στην Ελλάδα μου τώρα ή μέσα στη Γαλλία και να πεις: Κοιτάτε μαγκές, από εδώ και πέρα θα φοράω το Λιμπούργκα και να είναι ένα βλαμμένο εκεί πέρα, ένα ανεγκέφαλο. Που προχτές είδα έναν ημάμι να πούμε, ο οποίος λέει: Παιδιά, εκεί δεν γυρίζει, λέει. Τελειώσαμε. Το είδατε, δηλαδή, εντάξει, από εκεί και πέρα πάμε σε άρρωστες καταστάσεις τώρα. Το είπε ο ημάμις ότι δεν γυρίζει γη. Ναι, 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 τέλειος, δεν γυρίζει. Αν τώρα το είπε ο Θεός. Έτσι. Ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Ναι, αλλά οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως, με τόσο οργάνωση που έχουμε στην Ευρώπη, που εντελώς τυχαία, η Ευρώπη δημιουργήθηκε από χιλιά άτομα Εβραίους και Μασόνους,
η πρώτη Ευρώπη, και όλα τα γραφεία εκεί μέσα είναι όλα μασονικά, όλα τα πάντα τα γαμόπεδα, τα γαμόπεδα. Τελικά δεν βλέπετε ρε παιδιά ότι τελικά, τελικά αφού το σχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο, εσείς τους αφήνετε και μπαίνετε. Όχι γιατί είστε καλοί άνθρωποι τώρα, έτσι. Δεν συζητάμε τώρα για καλό άνθρωπο. Και όσο και καλά τι θα πάθουν οι Πακιστάνοι. Και οι Πακιστάνοι, μια χαρά είναι στη χώρα του. Γιατί το τι παθαίνουν. Πάλι βρώμικοι είναι, πάλι νηστικοί είναι, πάλι τους κοπανάτε. Και πάλι βγάζετε τον αρχηγό να λέει ότι γουστάρει στα κανάλια. Για να βγω εγώ στα κανάλια δηλαδή, πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία. Να πιάσω τον καναλάρχη εχμάλωτο για να βγω. Αυτά τα ζωντανά τα άπειτα να πούμε, τα κουμπάνε στα κανάλια. Λέει, κοιτάτε, λέει, παιδιά, τι πάθαμε. Ναι, λέει, από εδώ και πέρα Ισλάμ. Η Εκκλησία μας υπόγραψε. Η χριστιανική. Γιατί δεν μπορώ να μην την πω Εκκλησία μας, τι στο διάλογο να πω. Αφού το Ισλάμ, εγώ το κυνηγάω. Εγώ δεν θέλω να γίνει τζαμί. Εμένα που φωνάζουν αυτά τα ζώα, εγώ κυνηγάω να μην γίνει τζαμί. Δεν μπορώ στην Ακρόπολη τώρα να βγάλει το τζαμί. Να βάλει το τζαμί που κάθε τζαμί σημαίνει χαλίφης. Ράχι τα διάλα από εδώ. Επειδή σημαίνει χαλίφης. Ράχι τα διάλα. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Βάζουμε χαλίφιδες. Λέει και έξι χαλίφιδες. Να οι έξι χαλίφιδες οι καλοί. Πόσο δηλαδή πρέπει να γίνει. Τελικά βλέπεις μια τέτοια μορφωμένη και επίλεκτη Ευρώπη. Τελικά να γίνεται ένας κατακλυσμός από μουσουλμάνους, μουτζαχεντίν. Αλλά να μην μπορεί να κάνει κάτι. Ε? Δεν βλέπετε το σχέδιο που πάει. Και πάει να εκτελεστεί και στην Ελλάδα. Η ενδοχώρα δίνει την εντολή στα άκρα που από εκεί μπαίνουν όλοι. Κρατήστε τους και στείλτε τους και γεμίσαμε εμείς μουσουλμάνους και ειδικά μουτζαχεντίν που θέλουμε να βάλουμε μπουργκα για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Που τελικά ο μουσουλμανισμός είναι καθαρά εβραϊσμός, μέχρι και περιτομή έχει. Ποιος τον έφτιαξε τον μουσουλμανισμό, εγώ ή η ελληνική κοσμοθέαση. Ποιος διάλογος τον έφτιαξε, οι μουσουλμάνοι μόνοι τους. Και ποιος τον έκανε τον Μωάμεθ Μωάμεθ. Όλα αυτά λοιπόν τα σχέδια πρέπει να τα βλέπουμε. Και πρέπει να τα βλέπουμε και πώς θα τα εκτελέσουμε. Μόνο με μια ελληνική πολιτεία θα κόψουμε όλο αυτό το βήχα και όλες αυτές τις παραπληγικότητες της άρρωσης. Οι οποίοι εκτελούν μόνο εντολές, παιδιά, από βιομηχανία κυβερνώντων ακριβώς όπως το είπα. Και μην περιμένετε να το κάνει αυτός. Θα σας κλέβουν τους ψήφους μια φορά, συνέχεια. Θα σας κλέβουν τις τράπεζες. Οι τράπεζες είναι γεμάτες λεφτάδες και τα λεφτά φύγαν στο φεγγάρι, δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο πάνω από 3 χιλιάρια. Ψυχά μη σου δώσει. Και ποιο να χτυπήσει τον υπάλληλο. Και ποιον αναμνήσεις. Δεν υπάρχει. Α, είναι αόρατος ο εχθρός. Λοιπόν, ακούστε, ο εχθρός δεν είναι αόρατος. Εμείς τον αποκαλύψαμε, έχει ονοματεπώνυμο, έχει συγκεκριμένο σφιγμό, του έχουμε πάρει το σφιγμό, του έχουμε πάρει τα μέτρα και απλά ακολουθήστε σε μια διαδικασία όπου το μόνο σας έργο είναι να ενωθείτε, να καταλάβετε την κυριαρχία. Είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή από, σε μια τέτοια διαδικασία. Ο καθένας θα μπορεί να προσφέρει τη δικιά του μελέτη και γνώση. Θα μπορεί να πει χωρίς να φαδιάσει. Αν δεν έχει γνώση, καλύτερα να μην μιλήσει. Αν έχει να την πει, αν έχει κάτι πολύ μαζεμένο ή συγκεκριμένο να το πει, βεβαίως να το πει και να γίνει η πρόταση σε μια μεγάλη διαδικασία. Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να ξαναζούμε. Να ξαναπάρουμε τον πλούτο μας, να ξαναπάρουμε τη ζωή μας και να κόψουμε όλα αυτά τα κακό κείμενα. Άλλιως δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Έχουν κανονίσει τα πάντα και σου δηλητηριάζουν τα πάντα. Την υγεία, τον ψεκασμό, την πολιτική, την ψυχολογία, τη θεϊκή, η οποία είναι συνέχεια. Δηλαδή, αν μιλήσετε ποτέ με. Αν μιλήσετε ποτέ και μπορώ να κάνω καμιά εκπομπή, αν είχαμε χρόνο δηλαδή, θα κάναμε εκπομπή από μουσουλμάνο να δείτε. Από έναν μουτζαχεντίν και από έναν μη. Θα δείτε ότι μουτζαχεντίν δεν είναι μουτζαχεντίν ο άνθρωπος. Ο πραγματικός μουσουλμάνος που γονατίζει και προσεύχεται 10 φορές την ημέρα, δεν υπάρχει να κόψει κεφάλι. Τι υπάρχει αυτά. Υπάρχει ένας πολύ κακός πληθυσμός, ο οποίος είναι επηρεασμένος. Καταρχάς αυτοί δεν πίνουν κιόλας. Άμα τους δώσεις νερό της φωτιάς όπως δίνανε οι Αμερικάνοι στους Ινδιάνους, ξέρετε τι θα γίνουν για θα φαχτούν μόνοι τους. Ανοίγετε τις πόρτες, υπάρχει πρώτα απαγόρευση εκεί κάτω, γνωρίζετε. Απαγορεύεται να πίνουν. Κέρασε τους, ούζουν να γίνει τσιχάγουμίδας. Σφαχτήκανε μόνοι τους, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να επιλύσουμε και πρέπει εμείς να είμαστε, γιατί ο πλανήτης μας κοιτάει, πριν γίνει το μεγάλο κακό. Έρχεται πολύ μεγάλο κακό. Το έχουν στοχεύσει εκεί. Ούτε τυχαία ανοίγουν την πόρτα στην Ευρώπη στους Ισλαμιστές, ούτε Ισλαμιστές υπάρχουν. Βαμμένα παιδιά. Τα οποία είναι πολύ συντονισμένα και πληρωμένα. Φτηνά παιδιά. Στο κάρο CIA, τι νομίζετε, 50 δολάρια το μήνα δίνει και έχει να πούμε το μισό κάρο στη μυστική της υπηρεσία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι λέμε. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι και δει οι Έλληνες. Περιμένουμε πολλά από τους Έλληνες και ο πλανήτης περιμένει. Είναι υπεύθυνοι οι Έλληνες για αυτό που είναι, γιατί γεννήθηκαν Έλληνες. Αυτοί που δεν είναι Έλληνες δεν περιμένουμε τίποτα. Στοχεύω πάρα πολύ καλά να ξεκινήσω μια τράπεζα DNA και να κάνουμε όλοι DNA. Μη φοβάται κανείς τον DNA. Θα βγούμε πολλοί Έλληνες. Θα δείτε που υπάρχουν Εβραίοι Έλληνες. Αλλά έχουν πάει από εκεί μεριά. Ας δηλώσουν αποστάτες, αλλά ας μάθουν ότι είναι Έλληνες.
Έχει σημασία το DNA καταγωγής, όχι περιοχής. Όλα αυτά τα ζώα στον πλανήτη που μιλάνε για DNA λένε για περιοχή. Πέρασες από την Τρίπολη, ήρθες από εκεί, ήρθες από εκεί. Και το DNA καταγωγής είναι μια πολύ συγκεκριμένη τράπεζα. Έχουμε αρχαία κόκαλα Ελλήνων που έχουμε βγάλει DNA και θα συγκρίνουμε τα πάντα. Πολλοί κόσμος είναι Έλληνες. Οι Τούρκοι είναι Έλληνες. Οι Κούρδοι, όλα αυτά τα φύλλα. Η Ιορδανία, υπήρχε τίποτα στην Ιορδανία που δεν είναι ελληνικό? Υπήρχε στην Παλαιστίνη, υπάρχει Ισραήλ. 47 ρε παιδιά πήγαν εκεί πέρα αυτοί. Και για να γίνουν κράτος 10 εκατομμύρια, εγώ ξέρω προσωπικά, με πραγματικά στοιχεία, έχουν βάλει 6 εκατομμύρια Ρώσους μέσα. Πώς γίνανε Ισραήλ, ρε παιδιά? Πού στο διάλογο τους βρουν τόσους Εβραίους? 6 εκατομμύρια Ρώσους έχουν πάρει. Και δεν πήραν από τη Μόσχα. Έχουν Καζάκους, έχουν πιο κάτω, έχουν Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίες. Οι μόνοι που μπορούσαν επί κομμουνισμού να φύγουν από τη Σοβιετική Ένωση ήταν όσοι δηλώναν ότι θέλουν να πάνε στο Ισραήλ. Αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι. Και από εκεί, από το Ισραήλ, πολλοί φεύγανε και πηγαίνανε και Αμερική στην Ευρώπη. Βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν Εβραίοι. Ασκανάζουν εκεί μέσα, διοικούνται και φτιάξαν ένα πληθυσμό. Και τώρα τη Συρία που βλέπετε, τι νομίζεις? Προσπαθούν να διώξουν τους Παλαιστίνιους, να τους πάνε στη Συρία, να πάρουν όλο το κράτος. Πόσο πιο άλλο να γίνει δηλαδή? Η Παλαιστίνη ήταν ελληνική, όλα αυτά δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή με μια συμφωνία, με μια γαμοσυμφωνία, πήγε εκεί πέρα και τελικά το κάνατε, το διαλύσα το μαγαζί. Εντάξει, όλα αυτά, αν τεθούν θέμα, μα και οι άνθρωποι που τους πήγε εκεί όμως τώρα έχουν αποκτήσει δικαιώματα στο Ισραήλ. Οι άνθρωποι στο Ισραήλ δεινοπαθούν. Τους πήγαν εκεί να φτιάξουν κράτος, αλλά αυτό είναι μια ορολογιακή μπόμπα. Δεν μπορούν να δεχτούν τώρα οι άνθρωποι, όπως και αν έχει, όπως ανεβαίνει ο πλανήτης. Υπάρχουν πρόβλημα. Στο κράτος του Ισραήλ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και όταν εμείς βλέπουν τι κάνουμε, θα φάνε πολύ ξύλο όλοι. Και οι Ραβίνοι θα φάνε πολύ ξύλο. Μην το βλέπετε έτσι αυτά τα χοντρόπετσα πλάσματα, τα άπλυτα. Θα φάνε πολύ ξύλο αυτά τα παιδιά. Αποφασίζει ο Ραβίνος τώρα να σκοτώσει το παιδί. Δεν το βλέπει τώρα αυτός που μένει στο Ισραήλ. Όπως και να έχει η ανθρώπινη φύση. Ή ακόμα και αν δεν είσαι άνθρωπος που θες να γίνεις, προσπαθείς να έρθεις όσο πιο κοντά γίνεται. Με αποτέλεσμα θα έχουν παντού πρόβλημα. Αυτά τα άπλυτα παιδιά τώρα δικούν το Ισραήλ, δεν έχει σύνταγμα και έχει τη θεογονία του κάθε ραβίνου, του κάθε κερατά. Αν διαβάζεις τώρα ιερό βιβλίο, υποτίθεται ιερό, τώρα ντροπιάζω και τη λέξη, και να λέει: αν τσακωθεί ο Θεός με τον ραβίνο, ο Θεός χάνει. Ο ραβίνος Αγγής. Εάν παναγαμηθείτε να μην σας βλέπει κανένα. Μα θυμίζει στον Ιακώβ πολύ νύχτα, μάλλον το πρωί γενική. Εντάξει, δηλαδή βρίζω κιόλα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ ζών. Πρέπει να είσαι από αλλού, από άλλο πλανήτη. Το οποίο σου έχουν δώσει εισιτήριο να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, παιδιά, είναι φρικτά αυτά που γίνονται. Δηλαδή, και ακούγονται. Δηλαδή, τα βλέπει αυτά σε βιβλία και λε. Παιδιά, πού υπάρχει, δεν υπάρχει νόηση. Τι ζώα είναι αυτό? Αυτή η καλή πληροφορία πάντως που μας έδωσες απόψε είναι για αυτό που είπες για την τράπεζα DNA καταγωγής. Αδερφέ, κοιτάξτε, πρέπει να γίνει ένα DNA για το πρόβλημά τους, είναι δικό τους. Σήμερα στον πλανήτη το πρόβλημα είναι μία ανθρώπων. Μεγάλο. Και όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Κάποιοι ξέρουν ακριβώς τι λέω. Και κάπου το γενετικό θέμα είναι σε όλο τον πλανήτη η εμφάνισή του. Και σε ζώα δικά τους, και σε φυτά δικά τους, και σε DNA και σε ανθρώπους δικούς τους. Είναι αδύνατον. Κοιτάξτε εμάς τους Έλληνες. Είμαστε σκόρπιοι σε όλο τον πλανήτη και το DNA μας είναι χιλιάδες χρόνια. Οι Κέλτες, η Ευρώπη. Μα η Ευρώπη λέει θα μας βγάλει από την Ευρώπη. Ποιος βρε ζώων θα σε βγάλει από την Ευρώπη? Μα αφού εσύ είσαι, ρε παιδί μου, η Ευρώπη, και με ένα DNA θα το καταλάβεις. Μα χωρίς την Ελλάδα η Ευρώπη δεν υπάρχει. Κόρη του Δία η Ευρώπη και αδερφή της Ευρώπης η Ασία. Ποια Ασία έχουν αυτοί? Αν ήταν δικιά τους, δεν θα είχαν δικά τους ονόματα. Έχουν τίποτα οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να κουμπίσουν. Ούτε σαν κραδαγμικότητα. Δεν το καταλαβαίνετε. Ούτε γλώσσα δεν έχουν. Δεν έχουν τίποτα. Θα πρέπει όλα αυτά να αποτελέσουν βάση για μια νέα αρχή. Να καταλάβει όλος ο κόσμος, ο οποίος είναι απειροφόρητος. Εξέχωρα από τα κανάλια τους. Υπάρχει μια τεράστια γνώση που θα δοθεί και μπορεί αυτό να μεταλαμπαδεύσει πάρα πολύ γρήγορα στη βάση του. Και όχι στα ψευτοκάναλα. Και αυτά θα πέσουν. Εάν πέσει αυτό το καθεστώς από μια εθνοσυνέλευση, την άλλη μέρα τα κανάλια θα κελαϊδάνε ελληνικά θέματα και όχι αυτές τις ευρωϊκές γελίες, χαζάρικες, μασονικές γελιότητες. Αν η Ελένη φόρεσε μαγιό ροζ και αν μαγείρεψε καλά τη συνταγή το καλαμαράκι ο κύριος Αρκοσταλέξης. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Δυστυχώς μας έχουν τρελάνει με ένα σωρό τέτοιες ψευδοπληροφορίες που απασχολούν τον κόσμο. Και εδώ που τα λέμε, δέχομαι και την κουβέντα που έλεγες πριν.
περί του γάμου, όπως στην Κρήτη λέμε γάμο πύλαφο, γάμο δόγμα, δηλαδή του γάμου το δόγμα, το λένε και αυτό στα κανάλια, για το γάμο μιλάνε τακτικά και καλά, κάνεις και το λες και εσύ και μιλάς έτσι, περί του γάμου. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία όμως και πρέπει να πάρουμε έτσι ή να φρεσκάρουμε κάποιες ενημερωτικά πληροφορίες είναι με τους Μουρ και την Αμερικανική Ήπειρο, γιατί νομίζω φέτος δεν λύγει και η σύμβαση. Σίγουρα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα να το ακουμπήσουμε εμείς από την Ελλάδα. Είναι περάστιες. Υπάρχουν πράγματα που θα γίνει πόλεμος. Υπάρχουν πολλά οικονομικά θέματα τα οποία τα έχω εγώ στα χέρια μου, αλλά και δικοί μου άνθρωποι. Που αύριο το πρωί θα γινόταν ένας τεράστιος πόλεμος. Είναι τεράστια τα θέματα. Και αυτό με τα παγκόσμια ταμεία είναι τεράστια το θέμα. Δεν μπορεί να λυθεί. Δεν μπορεί να στολίσει κανένα σύμβολο. Δεν μπορεί να στολίσει καμία κυβέρνηση και καμία αντιπολίτευση. Υπάρχουν και άλλα πολύ μεγάλα θέματα. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Το οποίο το συνάντησα και έχω τα στοιχεία όλα. Όταν παρέδωσε ο Ρούσβελτ, Εβραίος εντελώς στοιχεία, ο Ρούσβελτ, το μόνο Εβραίο που μπορώ να παραδεχτώ είναι ο Κένεντι, ο οποίος και ο Κένεντι Εβραίος είναι. Όμως συχάθηκε αυτή τη γένα και τον σκοτώσανε, να ξέρουμε, έτσι. Αν είχε ένα θέμα και τίμησε τη θέση του θέματος, θέλετε, γι' αυτό και τον σκοτώσανε. Όμως όταν ο Ρούσβελτ παραδίνει στους Μογγόλους όλο το χρυσό της Αμερικής, και παραδίνει και τα μετρητά της Αμερικής και κάνει το κράχ. Αυτό σήμερα οι Αμερικάνοι, αν το μάθουν και όλα αυτά τα στοιχεία, θα γίνει χαμός. Αλλά υπάρχουν. Και βάλαν φύλακες. Βάλαν φύλακες. 21 κοπέλες. Οι οποίες όταν γνώρισα τις δύο, ήταν η μία 127 και η άλλη 137 χρονών. Κάποια ηλικία. Οι οποίες έχουν όλες βέβαια και 167 έχουν μέσα. Εντελώς τυχαία είναι ορφανές όλες. Και εδώ τέθεται ένα ερώτημα, αν είναι καν άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ένα το κρατούμενο. Ωστόσο όμως έχουν ειδικές σφραγίδες που φυλάνε και τι ακριβώς κάνει. Η κάθε σφραγίδα τους είναι τριγωνική, τους παρέχεται βοήθεια όπου θέλουν, οι οποίες είναι φυλακισμένες αυτή τη στιγμή. Ζουν, γιατί πρέπει να ζουν, αλλά είναι φυλακισμένες. Είναι πολύ σπουδαία αυτά που λέω και κάποιοι καταλαβαίνουν, γιατί να ξέρετε ότι και τα τηλεφωνά μου και όπου μιλάω μ' ακούνε και άλλα παιδιά που πρέπει να ξέρουν τι λέω. Τώρα τα λες και δημόσια. Είναι τεράστια όμως αυτά τα θέματα τα οποία αν τα κουμπίσεις και αν δεν τα κουμπίσεις την κατάλληλη στιγμή απλά θα κάνεις κακό. Είναι σαν να πυροδοτείς μόνος σου μια πυρηνική μπόμπα. Και άλλα πολλά μεγάλα θέματα τα οποία τρέχουν στον πλανήτη. Έχει γίνει τεράστια αλητεία, ένα τεράστιο ηλίθιο, άρρωστο σχέδιο. Παρέδωσε όλο τον πλούτο της Αμερικής και κάνει πτώχευση. Και πού τον παραδίνει? Στους Κινέζους Μογγόλους. Γιατί? Γιατί στους Κινέζους Μογγόλους που είναι ένας σιωπηλός γίγαντας και δεν μιλάει και ποτέ δεν θα μάθεις ακόμα και πώς είναι εκεί μέσα. Πώς είναι οι Κινέζοι? Πού θα το μάθεις? Εσύ γεννάς. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Στην εποχή του 40, του 50 και του 30 όλες οι οικογένειες στην Ελλάδα είχαν από 10 παιδιά. 9, 8, 10. Ψάχτε το να δείτε. Και ποτέ δεν γίναμε χώρα. Ποτέ δεν ήμασταν πολλοί. Πάντα ήμασταν λίγοι, σε στάχτη μας. Ο πατέρας μου είχε 16 αδέρφια, πεθαίναν τα 6, μείναν τα 10. Για σκεφτείτε το. Όλοι είχαμε παιδιά. Τελικά ποτέ δεν γινόμαστε πολλοί. Έρχονται Πακιστάνοι, Αλβάνοι, ό,τι θέλεις εδώ μέσα, Ινδί. Μετράμε. Δίνουν διαβατήρια, μετράμε. 10 εκατομμύρια. 2 δις, ρε παιδιά. 2 δις η Κίνα. Τελικά όταν πήγαινα σχολείο εγώ, στην 5η Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά στη γεωγραφία, έδινε τον πληθυσμό της Ινδίας 500 εκατομμύρια. 400, ναι, κάπου τόσο ήταν, γιατί σχεδόν... Κοντεύω τα 50, είμαι 48 χρονών, μου λέει ότι είναι 1.700. Τι στο διάολο έγινε, ρε πούστη. Τι έγινε, γαμότο. Μου λέτε τι έγινε. Κάποιο εργοστάσιο είναι που παράγει κορμιά. Ένα 600 και 2 δις η Κίνα, 2.200 η Κίνα και κανείς δεν τη μετράει. Και εμείς γεννάμε από εδώ και δεν γινόμαστε με τίποτα, δεν μπορούμε να γίνουμε. Και τελικά είμαστε τόσοι λίγοι που είμαστε και πάλι μας γενοκτονούνε. Γεννόμαστε. Τελικά η παγκόσμια κοινότητα και η παγκόσμια τράπεζα που ρυθμίζει υποτίθεται τον πλανήτη δεν το βλέπει αυτό το χάλι στην Ινδία. Δεν το βλέπει αυτό το χάλι να πούμε στην αυτή, στην Κίνα. Τελικά βλέπετε σε ένα τεράστιο σχέδιο. Τελικά στον Καναδά 500.000 το χρόνο πηγαίνουν Κινέζοι να κατοικήσουν. Για τον Καναδά τι ήταν, 20 εκατομμύρια είναι. Άσπρη, αν είναι κανένα 10 εκατομμύρια, όλοι οι άλλοι είναι Κινέζοι και μαύροι.
Τελικά όταν θες να κάνεις εισαγωγή πληθυσμού για να φτιάξεις μια χώρα, από πού θα φέρεις, από την Ελλάδα που δεν υπάρχει? Από την Κίνα θα πάρεις, μάλιστα κύριε. 500.000, έχει τεράστιο booming αν το θέλει το Καναδάς. Πάντως το τώρα, το χτίζονται όλα. Πού στις το διάλογο τα φτιάχνουν, ποιος θα μείνει μέσα? Φέρουν Κινέζους. Τελικά σε πνίξαν αδερφέ τα Εβραίδια, ε? Τελικά οι Εβραίοι είναι το θέμα. Δεν τους βλέπω αυτούς. Αυτά είναι ζώα, είπα. Είναι βοσκοί και θα παραμείνουν βοσκοί. Είναι εργάτες. Γιατί είναι στο βιβλίο των Ηνωμένων Εθνών. Και δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Είναι και των άλλων κρατών. Είναι όλοι εκεί. Άρα, δεν είναι ότι βρήκαμε μόνο της Ελλάδος. Όλων των κρατών. Το πώς δουλεύει η παγκόσμια οικονομία. Και δεν σηκώνεται κανένα να πάει. Δηλαδή τώρα πια. Αρχίζω και πιστεύω και θα πιστέψουν και οι συνέλληνες ότι το κίνημα των αγανακτισμένων δεν ήταν αγανακτισμένων. Ήταν στοχευμένων. Πού είναι το κίνημα των αγανακτισμένων που πήγαινε και έλεγε μην υπογράψει το μνημόνιο. Τώρα του λες μην υπογράφει τίποτα και ρατά, κάτι να χωρίσει τα λεφτά. Πήγαινε. Πού είναι λοιπόν αυτό το όμορφο κίνημα να μαζευτούμε στο Σύνταγμα και να το πούμε πάρε λεφτά από τα δικά μας. Με μεγάλη φωνή. Και να πιέσει η κυβέρνηση. Πού είναι ρε παιδιά μου, βλέπετε που είναι. Τελικά βλέπετε τελικά που το πάμε, το πληρώνω. Πού είναι αυτά τα κινήματα τελικά, οι συνδικαλιστές. Με ποιο γράμμα γράφετε. Πού είναι οι συνδικαλιστές λοιπόν τώρα να οργανώσουν. Ορίστε, έχουμε χρήματα. Δικά μας κιόλας, έτσι δεν είναι ξένα. Δεν παίρνουμε δανεικό τίποτα, δικά μας. Εγγυήσεις θα τις βρούμε. Θα τις βάλει το κράτος, άμα δεν τις έχει θα τις βάλω εγώ. Έτοιμος είμαι. Και άμα δεν μπορεί η κυβέρνηση στο κάτω-κάτω της γραφής, θα βάλω εγώ τα μούτρα μου. Εγώ δέχομαι να βάλω μια κυβέρνηση να πολεμήσω με όλα αυτά τα παιδιά. Ας κάτσει η κυβέρνηση πίσω. Να κάτσει πίσω η κυβέρνηση, να δημιουργηθεί και ένα ατύχημα. Μας ξέφυγε ρε παιδιά, ορίστε, πέρασε ως ώρας. Τι να κάνω. Άλλωστε εγώ δεν κυβερνάω. Δεν έχω κυβέρνηση, δεν έχω τίποτα, δεν έχω θεσμό στα χέρια μου, δεν έχω θέση. Δεν έχω βήμα. Έχω όμως δυνατότητα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή. Οκ. Okay. Αφήστε με να περάσω εγώ να το κάνω. Αφήστε με να το κάνω εγώ που η δουλειά μου είναι ο πόλεμος. Άρα εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποιος κυβερνάει. Με ενδιαφέρει πώς θα κυβερνήσεις. Αφού σου δίνω στα χέρια σου όλες τις δυνατότητες, για να το παίρνεις. Για να το κάνεις. Αν δεν είσαι προδότης, τι άλλο είσαι. Αν δεν είσαι Εβραίος και δεν θες το καλό της Ελλήνων και της Ελλάδας μου, τι άλλο είσαι. Αν δεν είσαι εγκάθετος, τι άλλο είσαι. Αν δεν είσαι σκελετωμένος με συμβόλαιο μασονικά, τι άλλο είσαι. Τουλάχιστον πες μας ακριβώς ότι δεν είσαι Έλληνας. Να καταλάβουν όλοι ότι αυτές οι κυβερνήσεις δεν είναι ελληνικές. Γιατί αυτά φαίνονται από τις πράξεις. Θα έρθει η ώρα. Ήδη την επόμενη εβδομάδα, και αυτή αν μπορέσουμε, θα στείλουμε εξώδικο στην κυβέρνηση. Αν ενημερώσουμε για όλα αυτά, τι θα κάνει. Πώς θα απαντήσει, κύριε. Έχετε τόσα κραυγαλαία, έχετε τεράστια αλήθεια στα χέρια σας. Υπάρχει τεράστια αλήθεια. Υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία τα υπογράφουν η κυβέρνηση και το Σύνταγμά μου. Δεν μπορεί κανείς να υπάρχει, δεν υπάρχει. Αμφισβήτησε το. Αφού είναι το ΙΕ. Αμφισβήτησε το. Αμφισβητήστε τις υπογραφές. Δεν μπορείτε. Αμφισβητήστε τα 600. Δεν μπορείτε. Αμφισβητήστε την Ανατολή. Τι να αμφισβητήσετε. Πέρασαν χρόνια, ε. Οριμάσαμε. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Είναι ένα τσικ. Είναι μια μευράνη να σπάσει. Θα σπάσει και θα μπουν όλοι μέσα. Πρέπει να κατανοήσουν ότι μπορούν να το κάνουν. Είναι φοβισμένοι ότι δεν μπορούν, ότι μπορεί να μην είναι Έλληνες. Εγώ αντιμετώπισα το πρόβλημα του DNA στους δικούς μου κοντινούς συνέλληνες. Λέει και άμα δεν είμαι, του λέω παιδί μου. Λοιπόν, σας λέω αγαπητοί μου συνέλληνες, ότι όταν θα κάνουμε DNA θα μείνουν έξω μόνο αυτοί. Γιατί το DNA δεν βλέπει αν είσαι μασόνος ή αν είσαι. Δεν φαίνεται στο DNA η μασονία και ο χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Βέβαια. Ακόμα όχι. Ναι, αυτό δεν φαίνεται. Οπότε σας υπόσχομαι ότι θα είναι πολλοί Έλληνες σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαία που αγαπάνε και ξένοι την Ελλάδα. Έχουν ελληνικό DNA. Να ξέρετε όμως ότι ο πλανήτης από Έλληνες αποστάτες διοικείται και σκοτώνουν την Ελλάδα αποστάτες δικοί μας. Αλλά και αυτοί οι αποστάτες, η δουλειά μας είναι να τους κάνουμε να καταλάβουν. Αφού τους πιέσουμε όσο πρέπει ή όσο μπορούμε. Αλλά αν δεν τους πιέσουμε, να ξέρετε ότι αν αυτοί δεν καταλάβουν ότι χάνουν, δεν θα κάτσουν ποτέ σε κανένα τραπέζι. Άρα δεν γίνεται με το στόμα να μιλάμε ή με το Facebook ή με τα γραπτά. Θα πρέπει να πάμε σε πολύ δραστήριες κινήσεις. Θα πρέπει να πάμε σε κινήσεις καθαρά πολιτισμένες. Θα πρέπει να πάμε στο ψήφισμα. Σοβαρό ψήφισμα. Λαός που έχει κατανοήσει. Τον φοβούνται. Τον φοβούνται συνέλληνες όλοι. Και σε όλο τον πλανήτη κατανοούν τώρα. Ξέρουν τι συμβαίνει. Τους λέμε, τους δείχνουμε. Ανοίξαν τα μάτια τους. Βλέπουνε.
Δεν γίνεται καμία μέρα από τότε που ήρθε, δεν θα ξανά είναι ίδιο για αυτούς. Από τότε που ήρθε εν φανή, καμία μέρα δεν θα ξανά είναι ίδια. Όλες θα είναι τελείως διαφορετικές και όλες θα είναι εις βάρος τους. Άρα σταθερά βήματα. Σταθερά βήματα και η συνέλευση Ελλήνων θα κόψει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αν θέλετε, να το συζητήσουμε. Για ποια άλλη ιδεολογία να μιλήσουμε? Γιατί άλλο θα κόψουμε? Είναι τόσα τεράστια τα θέματα μας που η πολιτεία θα πρέπει να αντέχει, να μην αντέχει κάποια πράγματα. Η πολιτεία των Ελλήνων δεν μπορεί να ξαναντέξει ψέμα. Δεν μπορεί να ξαναντέξει έναν γελίο άνθρωπο ο οποίος έρχεται με μια ιδεολογία, ο οποίος θα την εφαρμόζει. Δεν του επιτρέπει η πολιτεία. Θα πρέπει να αποδείξει αυτό που λέει. Αν το αποδείξει αυτό που λέει, χωράει στην πολιτεία. Αν δεν το αποδείξει, τελικά είδατε στον πλανήτη, μοιράζανε Νόμπελ τα μασονόπεδα και τελικά πέσαν όλα τα Νόμπελ. Για δείχτε μου ένα Νόμπελ που δεν έπεσε. Δηλαδή καλά ρε εσείς να πούμε. Έδωσε Νόμπελ ο Βενιζέλος, ο Εβραίος, στον ξαδερφό του Ατατούρκ, ειρήνης. Και από 4 εκατομμύρια νεκρούς. Εβραίοι επίσημοι γράφουν ότι τελικά σε όλη την Ευρώπη ήταν 3 εκατομμύρια Εβραίοι. Και τελικά οι Ασκανάζοι Εβραίοι ξεφτυλίσαν και έσφαξαν τους Σεφάρντιμ, τους δικούς τους δηλαδή που δεν τους στέλανε. Και τελικά μιλάνε για 5 εκατομμύρια ολοκαύτωμα. Τελικά δεν υπάρχει ούτε DNA στον Ταχάου, στο Auschwitz. Α, τελικά έχω 4 εκατομμύρια πραγματικούς νεκρούς. Οι Πόντιοι, οι Έλληνες του Πόντου, δεν έχω ολοκαύτωμα και δεν μιλάει κανένα ζωντόβολο. Ξέρεις, μιλάνε για αποζημιώσεις οι Γερμανικές. Να σας πω κάτι. Με τόσα λεφτά που έχουμε, νομίζετε ότι έχουμε ανάγκη τις αποζημιώσεις οι Γερμανικές? Ξέρετε όμως κάτι, ότι η αποζημίωση, οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι για το κακό που κάνανε οι Γερμανοί στη χώρα. Για τα κοτόπουλα που σφάξανε, για τα πρόβατα, για τα άλογα, για τους δρόμους, για τα δέντρα, για αυτά. Τους ανθρώπους, πού τους βάλαμε, σε ποια τιμή? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Γιατί αυτό ακριβώς, Αρτέμη, πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί δυστυχώς ακούμε πολλές φορές το περί γερμανικών αποζημιώσεων. Γνωρίζεις καλύτερα από τον καθέναν μας ότι έχουν πληρωθεί από τους Γερμανούς. Εδώ θα πρέπει να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, κάποιες αποζημιώσεις, χωρίς όμως να αναγνωρίζονται τα εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων και να μιλάνε για αποζημίωση των ελληνικών οικογενειών και τα θύματα τους. Καταρχάς θα τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Η Γερμανία είναι εταιρεία. Σωστά. Το αποδείξαμε άλλωστε. Έτσι. Άλλωστε και το διαβατήριό τους γράφει ότι είναι υπάλληλοι. Όταν λοιπόν πήραν τη διαχείριση οι αποστάτες Ασκανάζοι, η BIS. Η BIS, ενώ την άνοιξε, θα έρθουν αυτά τα στοιχεία τώρα, θα γίνει χαμός με αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ποιος άνοιξε την BIS και που σκοτώσαν τον άνθρωπο. Και τι έχει κάνει η BIS? Έχουμε πολλά στοιχεία και πραγματικό συμβόλαιο την BIS και έρχονται άσχημα πράγματα για την BIS. Πώς την πήραν οι Rothschild και με ποιο δικαίωμα την πήραν δηλαδή? Όπου οι αποζημιώσεις πιστώνονται στην BIS. Το ότι δεν τη δέχονται οι ενθέλινες Εβραίοι, Καραμαλίδες, Παπαντρέιδες, αυτοί δεν δέχονται τις αποζημιώσεις. Αλλά πάμε καπαλού. Θυμάμαι από αναγραφές και παλαιότερων, αλλά και στοιχεία που έχω, ότι κάνανε μια απογραφή στην Ελλάδα από χωριό σε χωριό. Και κάνανε ό,τι καταστροφή είχαν κάνει οι Γερμανοί. Γιατί οι Γερμανός είναι κατακτητής. Έμπαινε μέσα σπίτια, βίαζε γυναίκες, γι' αυτό τις είχαν όλες γκαστρωμένες, αν το θέλετε. Έπαιρνε παιδιά, έπαιρνε κόσμο και τον άφηνε και δούλευε στα εργοστάσια του ή παρήγανε, δηλαδή τα άλογα, να ξέρετε, στο χωριό. Δουλεύανε 8 ώρες για τους Γερμανούς και μετά το άλογο δούλευε για τον ιδιοκτήτη. Έτσι. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μια ολόκληρη Γερμανία ζούσε και έκανε ό,τι γούσταρε. Έκλεβε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κλοπής και εκεί θα πω ακριβώς οι Γερμανοί πώς είχαν πολλά χρήματα. Γι' αυτό πολλοί Γερμανοί γύρισαν πίσω και έσκαβαν για να πάρουν το χρυσό τους. Πώς απέκτησαν χρυσό οι Γερμανοί στην Ελλάδα, γνωρίζετε? Να πει λοιπόν, οι στρατιώτες και οι άρχοντές τους. Όταν γινόταν, γιατί φυσικά η Ελλάδα πρέπει να ξέρετε ότι έκανε 270 μέρες να πέσει. Ενώ όλες οι χώρες οι ωραίες με την τεχνολογία τους, η Γαλλία δηλαδή, έκανε 7 μέρες, 8. 6 μέρες. Γραμμή Μαζινό. 6 μέρες η Γαλλία τώρα, έτσι. Ρε Γάλλοι, μπράβο ρε Γάλλοι. Παρτιζάνι, ε. Μάλιστα. Όλες οι άλλες χώρες πέσαν στο μήνα και η Πολωνία γύρω-γύρω. Στην Ελλάδα έφερε 2 μεραρχίες όμως ο Μαγκάς. Τις άλλες πήρε ο Χίτλερ. Φέρνει 2 μεναρχίες και του καθυστερούμε 2 μεναρχίες κοντά χρόνο. Και μετά για να μας φυλάει, γιατί όπου το βλέπαμε τον Γερμανό, τον έκαναμε ζακέτα, χειμωνιάτικη, το δέρμα του, όπου του πιάναν οι αντάρτες, του ξεφύγαν τους Γερμανούς. Γι' αυτό οι Γερμανοί μετά παίρναν κόσμο, δηλαδή σκοτώναν έναν Γερμανό ή γινόταν κάτι, η αστυνομία είχε παραδοθεί στους Γερμανούς. Ήταν υπό τη διαταγή των Γερμανών. Με χαμόγελα βλέπουμε την παράδοση, αν θυμάστε, σε κάποια φωτογραφίες που έχουμε. Έτσι οι Γερμανοί
πιάναν κόσμο, 300-500 άτομα, και τα βάζαν σε ένα σχολείο μέσα να τα πάνε για εκτέλεση. Οι ρουφιάνοι, οι χαφιέδες που σήμερα είναι πολλοί από τους διοικούντες και οι πατεράδες τους, μας κάνουν την τιμή να είναι και στην κυβέρνησή μας και στη βουλή μας μέσα. Μας κάνουν την τιμή, κύριε, ακούσατε τι έχει γίνει, κύριε. Μπορείτε να φανταστείτε, κύριε, αυτό. Ήτανε οι επίσημοι ρουφιάνοι και προδότες των Γερμανών, οπότε πηγαίναν στις οικογένειες αυτών που είχαν πιάσει. Και για να τον αφήσουν ελεύθερο για να μην τον σκοτώσουν, έπρεπε να δώσει 10 λίρες, 20 λίρες, 30 λίρες, που οι ρουφιάνοι τα μοιραζόσανται με τους αξιωματικούς Γερμανούς. Στο τέλος, κάποιοι που δεν πληρώναν και δεν είχαν λεφτά, οπότε ψάχναν όλοι να βρουν λεφτά για να σώσουν τον άνθρωπό τους από την εκτέλεση. Δηλαδή η εκτέλεση ήταν και business στην Ελλάδα, να ξέρετε, για να μαζευτεί ο χρυσός. Ακούσατε, κύριε. Έτσι λοιπόν στα 500 άτομα, κάποια στιγμή έμεναν 40, 50, 30, κάποια που δεν είχαν λεφτά. Αυτά τα εκτελούσαν. Μέχρι τότε όμως μαζεύω ένα τεράστιο πλούτο, το οποίο πηγαίνα στο ιδιωτικό πουγγί των αξιωματούχων και των προδοτών. Γιατί οι προδότες είχαν πάντα και να φάνε και να φύγουν και λεφτά, και μετά την απελευθέρωση οι προδότες αγοράζανε κέρκυτα και δεν τους έκανε κανείς να τζουγδάρει, ρε παιδί μου. Δεν τους έδωρε κανείς παρά τους προστάτευσαν οι Γερμανοτσολιάδες του επόμενου κράτους. Φανταστείτε μετά, έτσι. Έτσι λοιπόν ήταν η επιχείρηση. Σήμερα λοιπόν οι αποζημιώσεις έχουν να κάνουν με την καταστροφή τόσο των κινητών και ακίνητων πραγμάτων, αλλά δεν είδα πουθενά την τιμή, αν το θέλετε, στον κατάλογο, πόσο κάνει η εκτέλεση. Δηλαδή στα Καλάβρητα που σκοτώσαν 1500 άτομα, πόσο έκαναν εκείνες οι ψυχές και ποιος θα τις κοστολογήσει, οι αγαπητοί μου συνέλληνες. Λέμε στους Γερμανούς, αν θέλετε να είμαστε τίμοι για να τους φίξουμε και να σφίξουμε και την κοινή γνώμη, ότι τους δικούς μας τους εκτελέσαν τα ελίκοι. Δεν είχαν επιλογή. Τους λέμε, δεν θέλουμε αποζημιώσεις. Τίποτα, γιατί έχουμε χρήματα. Να μας στείλουν 850.000 όποιους θέλουν αυτούς να εκτελέσουμε. Μπορείτε να το καταλάβετε λίγο. Να δούμε σε τι δύσκολη θέση θα έρθουν. Στείλτε 850.000 κάτω. Για εκτέλεση. Και αν τους θέλετε πίσω, πάτε στη τιμή. Για να καταλάβουν τη διαφορά της τιμής. Πόσο έκανε λοιπόν η ψυχή που εκτελούσανε. Μπορείτε να μου πείτε. Και ποιος είναι αυτός που έβγαλε την τιμή. Ποιος υπάνθρωπος είναι αυτός που θα πει πόσο κάνει τιμή. Και μετά την απελευθέρωση, αν το θέλετε, στην κατοχή, όταν έχω 1 εκατομμύριο νεκρούς που τσουμαζόμαν με τα κάρα, ποιος διάλογος θα τους πληρώσει αυτούς. Άρα για ποιες αποζημιώσεις βγήκε μια σοβαρή κυβέρνηση ελληνική να πει: οπ, 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 για λέτε εδώ ρε παιδιά. Τι πληρώνετε εδώ. Το δεντράκι, μάλιστα, τόσο κάνει. Ωραία, το δρόμο, ναι. Τη γέφυρα, μπράβο. Ανατινάζατε γέφυρες, αυτά, ιστορίες. Πόσο κάνει αποζημίωση της χώρας που έμεινε πίσω η χώρα 5 χρόνια. Πόσο θα βγάζει η χώρα. Ε? Καλά, φέρτε μας και το δάνειο που πήρατε. Φέρτε μας και αυτά και πάμε να συζητήσουμε τώρα για εγκλήματα πολέμου. Σαν χώρα. Γιατί έρχεσαι με το Τρίτο Ράιχ πάλι, έτσι. Ε? Έρχεσαι με καγκελαρία. Και μου φτιάχνει διαβατήριο Τρίτο Ράιχ πάλι. Πολύ ωραία. Μια χαρά σε βρίσκω. Άρα δεν έκλεισες. Εσύ θα πληρώσεις και τα παλιά και τα καινούργια. Πολύ σοβαρή κυβέρνηση να το ζητήσει επίσημα. Στείλτε μας, κύριε, 850.000 κάτω και 1 εκατομμύριο από την πείνα και το συζητάμε πόσο κάνει. Και φέρτε να διαπραγματευτούμε λεφτά πόσο κάνω θα σου δώσουμε πίσω. Για πάμε. Δεν μιλάτε, ε. Κύριε, κοροϊδευόμαστε με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μας κοροϊδεύουνε. 500, 1, 3, ναι, ναι. Αυτά, κύριοι, είναι αυτά που χαλάσανε. Τη ζημιά που έκαναν σε όλη την Ελλάδα. Τους νεκρούς μου, πόσο κάνουν. Τη μάνα μου, τη γιαγιά σας. Πόσο. Με νταϊλίκη. Πόσο. Που τους σκοτώνανε. Ποιος θα τους βγάλει αυτά, ρε παιδιά. Ποιος ρώτησε μετά τα παιδιά πίσω που μείναν ορφανά. Που ξαναπεθάνανε. Και μετά στην κατοχή που μάζευε ο Δήμος με κάρα, ρε. Έχουμε φωτογραφίες με κάρα. Απ' την πείνα, ρε, δεν υπήρχε τίποτα. Ορφανά γεμάτα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Και σε ποια τιμή. Θα βγάλει η βρώμικη BIS τιμή. Θα βγάλει αυτά τα ζώα της Γερμανίας τιμή. Και τούτα εδώ τα κοθόνια τα δικά μου τα εβραϊκά θα χαμογελάνε και θα μιλάνε για νούμερα. Από πού προκύπτουν τα νούμερα. Τι έχει μέσα η λίστα. Για φέρτε μας τη λίστα. Για να πάρτε τη λίστα να δεις τι έχει μέσα. Ό,τι έγινε έγινε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχει στους δρόμους λεωφόρο Καραμαλής υπάρχει. Για ποιο λόγο να υπάρχει, ρε παιδιά. Αυτού του Ανθέλινα, ο οποίος όλο αυτό το θάνατο τον χάρισε πίσω, τα ξέχασε όλα. Παπανδρέου, Ελευθέρως Βενιζέλος, με το αεροδρόμιο. Αναλέτηκε το αεροδρόμιο μου, Ελευθέρως Βενιζέλος και της Κωνσταντινούπολης Ατατούρκ. Δύο ξαδέρφια εκεί πέρα και αφήσαμε τους Εβραίους να κάνουν κουμάντο στο αεροδρόμιο μας. Πού στην Ελλάδα, στην περιοχή που λέγεται η Παλάβα Αθηνά.
Για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Ας βρει λοιπόν πέντε ιστορικοί να μας πούνε τι έχει γίνει αλήθεια και εμείς θα το δεχτούμε. Εάν ο Βενιζέλος είναι με πίσω ότι είναι καλός άνθρωπος και έχει κάνει καλό στην Ελλάδα μου, εγώ θα γονατίσω. Θα πω ναι, ρε παιδιά, αφήστε τον. Η Λεωφόρος Συγκρού, ένας παλιάνθρωπος που έφαγε όλο το χρυσό των Ελλήνων, είναι η μεγάλη Λεωφόρος Συγκρού. Και όλοι πιστεύουν ότι ο Συγκρός έφτιαξε τον δρόμο. Τη Λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα την κόβουν και την κάνουν Ελευθερίου Βενιζέλου. Τι λέτε, ρε παιδιά? Δηλαδή θα τους αφήσετε ακόμα να δηλαδή. Βλέπουν οι νεκροί από πάνω, ρε παιδιά. Την Πανεπιστημίου, τη μεγάλη οδό της Αθήνας, την κάνει Ελευθερίου Βενιζέλου και συμφωνούμε εμείς και συμφωνεί η κυβέρνηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή πόσο θα κάτσουμε? Δεν γίνεται άλλο, παιδιά. Πονάει και η πλάτη μας, πονάει και ο προκτός μας. Τέλος! Αν αυτά δεν τα καταλαβαίνετε ή δεν τα καταλάβουν οι συνέλληνες, είναι θέμα επιλογών, αγαπητοί μου. Γι' αυτό είναι θέμα επιλογή του καθένα. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Εγώ προσωπικά και χιλιάδες συνέλληνες δίνουμε ψυχή, σώμα και το αίμα μας μέχρι το τέλος. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά και αυτοί που ακολουθούν εμένα, εγώ δεν μπορώ να ζήσω άλλο σε αυτόν τον δόλιο, ψεύτικο, πλασμένο κόσμο. Δεν μπορώ. Κανένα μπορεί και κανένα να το αντέχει. Δεν μπορώ να ζήσω και δεν ξέρω και πώς θα αφήσω τα παιδιά μου εδώ που έχω τέσσερα παιδιά. Δεν ξέρω πού να τα αφήσω. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει αυτό που κάνουμε είναι η ίδια μας η ζωή. Δεν έχει να κάνει με το να κερδίσουμε. Δεν γίνεται deal. Όπως το τέλος, να ξέρετε, τα παίρνουμε όλα. Γι' αυτό είπα ότι αυτή η παρτίδα ή τα πρίγεις όλα ή τα χάνεις όλα. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι τώρα. Γι' αυτό χτυπάνε όλα μαζί. Δεν είναι τυχαίο που χτυπάνε όλα μαζί. Δεν ξέρω τι περιμένετε σε 30, 20, 50 χρόνια. Δεν ξέρω πού θα ζήσουν τα παιδιά σας. Για ποιο θέμα να ζήσουν? Δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν πρέπει να ζήσουν αν το θέλετε, αν το θέλετε έτσι. Μα δεν αξίζουν, μα δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό παλεύω και θα παλεύω μέχρι το τέλος. Και δεν έχω αλλάξει από τότε που ήρθα ούτε ένα χιλιοστό. Ούτε από τη γραμμή μου, ούτε από την πορεία. Πάντως να ξέρουν όλοι και να ξέρετε κι εσείς. Είναι πολύ καλά σχεδιασμένο αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως εξελίσσεται. Δεν υπάρχει λάθος πουθενά. Ακόμα και οι προδοσίες βοηθάνε σε πολλά πράγματα. Βεβαίως θέλουμε να τις μειώσουμε. Αλλά να ξέρετε ότι μέχρι τώρα όλος ο ελληνισμός και η ελληνικότητα και όλοι οι μεγάλοι πολέμαρχοι, αν το θέλετε, και οι παγκοσμιοποιητές προδόθηκαν. Θα σας αναφέρω ότι ο Ιάσονας είναι τεράστιος. Είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Αλέξανδρο και η συνέχεια του Ιάσονα είναι ο Αλέξανδρος. Είναι συνέχεια του έργου του Ιάσονα. Ήτανε 50 αργοναύτες σε ένα πόλεμο που εξελίχθηκε σε τριπόσωτος, σε τρία διαφορετικά σημεία, σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Αλλά και πραγματικός. Μην ξεχνάτε ότι η στήλη του Ολυμπίου Διός είναι 50 όσοι ήταν οι αργοναύτες. Προδόθηκε ο Ιάσονας από την 50άδα του. Είχε βγάλει νόμους ο Ιάσονας. Πολύ πιο ισχυρούς ακόμα και από τον Ερμήτο της Μέγιστο. Σφιθήσα στη θάλασσα. Πάντα ήταν εδώ οι αποστάτες να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτή τη φορά δεν μπορούμε να μην πετύχουν. Σχεδόν τριτώνει στα νεαρά χρόνια της γης. Και αυτή τη φορά δεν υπάρχει λάθος. Είναι επιλογή αυτό που θα κάνουμε, αυτό που θα αποφασίσουμε. Χωρίς προδοσία. Όρκος για πρώτη φορά μετά από 2.500 χρόνια μπήκε ένας όρκος με λόγο ενεργοποιημένο. Πολλοί διαφωνούν. Ναι, αλλά δεν άκουσα από κάποιον που διαφωνεί να βγάλει ένα δικό του. Όλοι μιλάνε για συντακτικά λάθη, ναι, αλλά δεν είδα κανείς να μου τον διορθώσει. Να του εξηγήσω γιατί. Ναι, αλλά όλοι έρχονται και μιλάνε και χτυπάνε έναν όρκο. Μα δεν βγάζουν έναν άλλον, λοιπόν. Εγώ άφησα μέχρι τον καιρό να βγάλω έναν όρκο. Άφησα πολλά άτομα να βγάλουν όρκο. Μέχρι και ο Πίτουρας είχε βγάλει όρκους γελίους. Μέχρι και ο καθένας είχε βγάλει όρκους. Είδα έναν πλανήτη, τι όρκοι υπόθηκαν στους πολιτικούς, τι όρκοι υπήρχαν πριν, τι όρκοι υπήρχαν μετά. Πώς δυναστεύτηκε ο όρκος, πώς έφυγε από τη διαδικασία, γιατί τον φοβόνται τον όρκο τελικά όλοι. Γιατί αν δεν τον φοβούσαν, θα είχαν βγάλει όρκους ισχυρούς και θα τους είχαν μέχρι και σήμερα. Αλλά τελικά από την Αθήνα και μετά, από τότε που έφυγε η Σπάρτη, τέλος οι όρκοι, δεν ξαναδόθηκε όρκος ποτέ. Όρκος τιμής, όρκος πολιτικός, αυτό, χωρίς τι θα πάθεις αν δεν το πάνεις. Και για πρώτη φορά μπαίνει ένας σοβαρός όρκος. Προκαλώ όλους τους υποτίθεται διανοούμενους. Μορφωμένους σε μια τεράστια παρένθεση, ίσα με αυτή που θα έβαζα και ο Αριστοτέλης αλλά και ο Σοκράτης, και να μας πούνε έναν όρκο ή να μας διορθώσουν το δικό μας. Ή θα δεχτώ να μου το διορθώσουν ακόμα. Αν δω κάτι καλύτερο, βεβαίως θα το δεχτώ.
ή να μας βγάλουν ένα καινούριο δικό τους. Ναι, ρε παιδί μου. Ένας όρκος ο οποίος δηλώνει για να μην ξαναυπάρχει. Όχι ότι δεν θα υπάρχει, αλλά μας φέρνει πιο κοντά. Ασπιδώνει πολλά πράγματα και είναι τεράστια η ώρα που έρχεται η παλαιογενεσία, όλοι να ενωθούν όλες οι ψυχές. Ο όρκος είναι αυτός που ξυπνάει, άμα το θέλετε. Ξυπνάει όλο αυτό το αίσθημα, ανάβει τη φλόγα του Έλληνα. Για ποιο λόγο είναι, τι κάνει, δεν είναι να φάμε και να πάμε στην τουαλέτα, είναι και κάτι παραπάνω. Δεν είναι να προσεύχεσαι κάπου, αλλά τελικά να μην ξέρεις τι. Δεν είναι η Ελλάδα μας, αλλά τελικά να είναι σαν το Ολυμπιακό. Δεν είναι η Ελλάδα σαν το Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιο βαθύτερα θέματα. Δεν γίνεται να χειροκροτούμε, αλλά να μην ξέρουμε τι. Δεν γίνεται να μιλάμε και να μην ξέρουμε. Δεν γίνεται να μιλάμε για λεφτά, αλλά να μην ξέρουμε πώς πράγει την οικονομία. Δεν γίνεται να μιλάμε για πολιτεία, να ψηφίζουμε, αλλά τελικά να μην ξέρουμε τι σημαίνει η πολιτεία και τι σημαίνει η δημοκρατία, αλλά τελικά να μην ξέρουμε και τι ψηφίζουμε. Πρέπει να μάθουμε. Και μαζεύουμε αυτή τη στιγμή το στρατό μας. Σας υπόσχομαι ότι με 15.000 στρατό την Ελλάδα θα την πάρουμε. Θέλω 15.000 ορκισμένους. Με 15.000 ορκισμένους η Ελλάδα έπεσε. Η Εθνοσυνέλευση θα πετύχει. Θέλω 15.000 στρατό ορκισμένους. Πολύ σύντομα θα έχουμε αυτόν τον αριθμό και πολύ περισσότερο από Έλληνες. Και σας λέω ότι φοβούνται όλοι. Κοιτάξτε πώς φοβούνται. Έχουμε τεράστια στοιχεία τα οποία είναι δίπλα μας. Η κυβέρνηση φοβήθηκε και δεν ορκίστηκε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στην ιστορία ελληνική κυβέρνηση, όταν εκεί με τα παπαταριά, με κάτι Ευαγγέλια και ορκίζανε και ακουμπάγανε ο ένας στην πλάτη του άλλου, αλλά τελικά ήταν όλοι ψεύτες, σαν Θέλινες και Εβραίοι, τελικά πρώτη φορά δεν ορκίστηκε. Γιατί? Και πρώτη φορά βγήκανε πέντε αρχιεπίσκοποι, πέντε μητροπολίτες και είπαν: απαγορεύει το Ευαγγέλιο να ορκιζόμαστε. Καλά, ρε κεράτε. Τόσα χρόνια που ήσασταν εδώ που ορκίζατε τον κόσμο. Το πού τα απαγορεύει, δεν τα απαγορεύει πουθενά. Σωστά δεν τα απαγορεύει, βεβαίως είναι. Γιατί μόνο αυτό. Σωτήρα. Βασίλη, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Εξήγησε τους λίγο, ρε Βασίλη, για όλους τους αφορισμούς. Γιατί μέχρι το 1967 η Εκκλησία διάβαζε αφορισμούς. Ας το θυμηθούν κάποιοι, τουλάχιστον να σας ανοίξουν τα ιστορικά τους δρόμενα. Έτσι δεν είναι. Αφορισμός τι σημαίνει? Τι σημαίνει, Ερδέμε, αφορισμός? Ήτανε κατάρα που διαβαζόταν στην Εκκλησία, ή αν δεν, δηλαδή παράδειγμα, γινόταν κάτι σε ένα χωριό, το οποίο δεν ήξερε κανείς ποιος το έκανε. Οπότε ο παπάς στην Εκκλησία το έλεγε αυτός που είχε πάθει το κακό με βεβαίωση αστυνομίας, με βεβαίωση αστυνομίας ότι έχει παράξει το κακό, ή σκότωσε τα ζώα του ή έκανε κάτι. Και ο παπάς έκανε τρεις αναγγελίες, λέει. Έτσι ήταν ο νόμος. Έχω διαβάσει τον νόμο δηλαδή. Ναι, ναι. Έκανε τρεις Κυριακές αναγγελίες συνεχόμενες. Θα διαβαστεί αφορισμός σε όποιον το έχει κάνει. Και πρέπει να αποκαλυφθεί. Αν δεν αποκαλυφθεί αυτός που έκανε τον κακό, θα διαβαστεί αφορισμός σε όποιον το έκανε. Τρεις φορές, αν δεν εμφανιζόταν στις τρεις Κυριακές, την τέταρτη Κυριακή διάβαζε μια κατάρα προς αυτόν που έκανε αυτό το κακό. Αυτή ήταν η τρομοφοβία και η τρομοκρατία. Ναι, ρε φίλε μου, αλλά καταλαβαίνεις, σου λέω. Αν διαβάσεις ποτέ αφορισμό, θα φρέξεις τι λέει μέσα. Αν διαβάσεις ποτέ εκκλησιαστικό αφορισμό, αλλά ήταν μέχρι το 70 ήταν ο αφορισμός. Μετά διανόμου καταργήθηκε. Δηλαδή ήταν η τιμωρία. Τώρα μου τον όρκο, τώρα τους πειράζει ο όρκος. Μα πρώτα τα 70, ρε παιδιά, διαβάζαμε, αφορίζαμε τον κόσμο στα χωριά να πούμε για βρικολάκια και ο κόσμος και αυτό και εκείνο. Και τώρα τους πειράξει ο όρκος. Αρτέμι, πριν μπεις απόψε στη συζήτηση, κάναμε μια αναφορά για το Σύνταγμα το Ελληνικό και το Πρωτόκολλο, που λέει για τη σύσταση και την ορκομοσία της κυβέρνησης. Έχει καθιερωθεί και θεσπιστεί συγκεκριμένος όρκος που τον κάνουν οι ιερείς της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, όπως είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι πεπατημένη. Αυτό είναι νομοθετημένο και θεσπισμένο. Άρα, για να ισχύσει από το να πάρει μισθό ο βουλευτής μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του, πρέπει να δώσει τον όρκο βάσει του πρωτοκόλλου του Συντάγματος. Σωστά. Μα όχι, ο Τσίπρας δεν ορκίστηκε σε αυτόν τον όρκο που έχει θεσπιστεί με το Σύνταγμα. Έχεις δίκιο, γιατί με το Σύνταγμα έχουμε και τους επίορκους. Έχουμε λογιστές που έχουν δώσει όρκο και έχει ποινή για τον όρκο. Έτσι είναι, είναι στο Σύνταγμά μας όρκο, ναι. Το δικαστήριο. Ορκιζόμαστε και αν πούμε ψέματα, έχουμε, γιατί ορκιστήκαμε δικαζόμαστε. Ναι. Πού ορκίζεσαι όμως? Ορκίζεσαι στο Ευαγγέλιο. Να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο, τι όρκο είναι αυτό? Απ' την άλλη μεριά, ο Τσίπρας δεν ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο, ορκίστηκε στη συνείδησή του. Δηλαδή, όλα, είτε στη συνείδησή του ορκιστεί, είτε στο Ευαγγέλιο ορκιστεί, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι είναι.
Ο νόμος που έχετε σπιστεί στο ελληνικό κράτος είναι συγκεκριμένη διαδικασία του όρκου, γιατί και τους μουσουλμάνους βουλευτές, Βασίλη, τους βάζουν να ορκιστούν ξεχωριστά στο Κοράνι και όχι στο Ευαγγέλιο. Άρα πρέπει να δηλώσει. Δεν έχει απλά τη δυνατότητα. Πρέπει να δηλώσει σύμφωνα με το θεσμό που ορκίζεται. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο στην Ελλάδα να ορκιστεί στη συνείδησή σου. Απόδειξη ότι και στο στρατό, εάν δεν ορκιστείς, δεν σου δίνουν όπλο. Ο αστυνομικός, αν δεν ορκιστεί, δεν παίρνει όπλο, δεν παίρνει και μισθό. Ο λιμενικός το ίδιο. Γιατί δεν ορκίζονται στη συνείδησή τους, παρά ορκίζονται στο Σύνταγμα ή εκεί που επιβάλλει τέλος πάντων το πρωτόκολλο του κράτους συγκεκριμένο όρκο. Γιάννη, το κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα αυτή. Το ΚΚΕ δεν έχει ορκιστεί ποτέ στο Ευαγγέλιο. Ορκίζονται στον εαυτό του. Αυτοί κάνουν πλάκα. Η αλήθεια... Άλλο τι κάνουν. Πάντως λέω ότι δυνατότητα έχουν. Έτσι, η δυνατότητα είναι. Γιάννη, Βασίλη, το Σύνταγμα είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει εσωκλήσει μέσα τη χριστιανική θρησκεία. Δηλαδή είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Με αποτέλεσμα λοιπόν και ο στρατός, όπως το είπε ο Γιάννης, στο στρατό λοιπόν τέλος. Ορκίζεσαι στο Ευαγγέλιο και γεια σας και όσοι ορκίζονται. Οι παπάδες μας ορκίζουν στο στρατό και μετά μας δίνουν όπλο. Δεν μας δίνουν καν όπλο αν δεν έχουμε ορκιστεί. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Έγινε ορκομοσία πάλι στο στρατόπεδο του Ναυπλίου. Παπάδες πήγανε και τους ορκίσανε. Αυτά ισχύουν για τους άλλους, για τους βουλευτές δεν ισχύουν. Έτσι, μπράβο. Βλέπεις τώρα. Ακριβώς. Γιατί εκεί πέρα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει στάτους. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν υπάρχει στάτους. Ποιος θα δικάσει, δηλαδή η δικαιοσύνη, ακούστε τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια Ελλήνων πολιτεία η δικαιοσύνη να μην κοιμάται μαζί με την εκτελεστική εξουσία. Δεν γίνεται. Ούτε ο δικαστικός μαζί με την αστυνομία, γιατί απλά δεν δικάζει τον αστυνόμο που έχει μαζί παρτίδες ο εισαγγελέας και ο βουλευτής που βάζει και τον αστυνομικό στη θέση αλλά και, και τη δικαιοσύνη. Αν θυμάστε, και πρέπει να θυμηθείτε και αυτό, εγώ θα πω και αυτό, η πολιτεία καθορίζει τον πρόεδρο της δικαιοσύνης. Αν θυμάστε στην Ελλάδα, την Ελλάδα της Δημοκρατίας, ιερείς, αν το θέλετε ιερείς, που τρέχαν τα δρόμενα. Τα δρόμενα, υπήρχαν κάποια δρόμενα, βάφτισης, κηδείας, γάμου. Στην αρχαία Ελλάδα, και θα την πω έτσι για να μην σας παραπέμπω στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα της Δημοκρατίας, ο ιερέας, αυτός που θα έκανε τον ιερέα, δεν ήταν ένας ιερέας που φόρεσε κάποτε ράσα και μέχρι να πεθάνει το ζωντόβολο, τον είχαμε στο κεφάλι. Και θα κάνω την κούσταρε και γεια σου ιερέα. Δεν υπήρχε αυτό. Ήτανε με εκλογή ο ιερέας. Δηλαδή τα δρόμενα ήτανε της πολιτείας νόμοι. Πώς θα γίνονται οι βαφτίσεις, πώς θα γίνονται. Είχαμε βάφτιση βεβαίως. Έτσι είχαμε βάφτιση, είχαμε κηδείες, είχαμε γάμους, είχαμε δρόμενα. Τα δρόμενα λοιπόν που ήτανε μέσα θεσμοθετημένα στην πολιτεία, ποια πρέπει να είναι, έκλεγαν έναν ιερέα. Ο ιερέας λοιπόν λέει ο νόμος κατά τη Σπάρτη ότι πρέπει να είναι καθαρός, να είναι λόγιος, να είναι ευπαρουσίαστος, να είναι υγιής, μην έχει φυματίωση, έτσι και τα μέρατα, να είναι αρτιμελής και να μην έχει γενετικό κουσούρι. Και έβγαιναν πέντε άνθρωποι, πέντε δηλαδή στην εκλογή, και με διακλήρου έβγαινε ο ιερέας που θα έτρεχε για ένα χρόνο τα δρόμενα. Τώρα τι έχουμε, τώρα φτιάξαμε ένα άλλο κράτος δεύτερο, μέσα στο κράτος μας, το οποίο κάνουν ό,τι γουστάρουν, έχουν σύνοδο, λένε ότι γουστάρουν, αλλάζουν τα ιδία, κάνουν ό,τι θέλουν. Το κράτος είναι θεσμοθετημένο και κάτω από το Σύνταγμά σου και λειτουργούν. Και παραδίδουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι θέλει η Εκκλησία. Είναι αυτόνομη, λέει. Είναι αυτόνομη. Ωραία. Πού αυτό, το κράτος δικό μου. Μαζευτείτε λοιπόν όλα τα παπαταριά και φτιάχνετε ένα κράτος δικό σας, μαρμοφορεμένα όλα, να δούμε πώς θα τα καταφέρετε. Με πας τι θέλετε. Ή μαζευτείτε όλοι οι μουσουλμάνοι μαζί, οι μάμιδες, να πάτε να φτιάξετε ένα κράτος. Δεν γίνεται τελικά να μου φτιάχνει και να μου διαμορφώνει η πολιτεία, αλλά τελικά να είναι πούστης. Να είναι παιδεραστής. Να είναι γενοκτόνος, να μισεί τη γυναίκα, τι δεν είναι άνθρωπος. Τι είναι αυτά δηλαδή, πώς θα επιβιώσει αυτή η πολιτεία. Τελικά να είναι ναρκωμανής, γιατί όποιος ναρκωμανής πάει τώρα και δηλώσει ότι θέλει να γίνει παπάς, γίνεται, το ξέρετε. Βεβαίως. Ή κάνω λάθος. Όποιος κάνει εγκλήματα ή χρωστάει στην εφορία 3, 4, 5, 15 εκατομμύρια, πάει, δηλώνει, καραγεί τα αυτόντα και γίνεται παπάς. Άρα λοιπόν μέσα από τα χρόνια. Δεν τον ακουμπάει για οικονομικό θέμα κανένας, ούτε τον κλείνει φυλακή. Αδρεφέ, αυτή η νομή τώρα είναι παράτολμο. Τώρα ένας άνθρωπος που έχει κάνει εγκλήματα, είτε οικονομικά, γιατί οικονομικό έγκλημα, τι σημαίνει. Άμα σου πάρω 10 εκατομμύρια και σκοτώσω να πούμε 50 οικονομικές οικογένειες, θα χωρίσουν, θα διαλυθούν, θα πάθουν εγκεφαλικό, θα πεθάνουν. Τι σκότωσα. Τι μισθόλι, τι οικονομικό έγκλημα το ίδιο, δεν είναι. Είναι χειρότερο κάτι φορέ το οικονομικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μέσα όλα αυτά τα χρόνια ο νόμος είναι ξεκάθαρο τόσα χρόνια. Όχι μέσα λοιπόν. Με δυσκολεύει να πιστέψω ότι υπάρχουν ξεκάθαροι άνθρωποι. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους, επειδή έχω κινηθεί πάρα πολύ και έχω τεράστια εμπειρία. Γνωρίζω ανθρώπους λοιπόν. Καθάρματα θα έλεγα και μετά μου δίνανε ευλογίες. Λέμε δουλεύετε, εμένα δίνεις ευλογία.
Α εξομολογήσω, μου λέει. Τι πλάκα κάνει να μην σαρκίσω. Τι κλωτσέ του λαδού σε μένα, μην με εξομολογήσει. Δηλαδή, μην τη γυρνάσει. Μην τη γυρνάσει και την κουβέντα. Άστην. Άστινα, θα μακρηγορήσουμε. Ρε Βασίλη, δηλαδή είναι ήχο. Μην τη γυρνάς τώρα. Είναι λίγο απόκοσμο αυτό δηλαδή, να με ξεμολογήσει τώρα ο άλλος, ο οποίος ήταν κάθε μέρα στα μπουζούτια και είχε άλλη δουλειά. Τι κάνεις εδώ εσύ. Μου λέει, πήγα με τον Θεό. Τι έκανε. Πήγες με τον Θεό. Μα πού με τον διάλογο. Αγίνει αυτός καλό. Τέλος πάντων. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εκεί μέσα είναι ένα δισάκι, ένα χωνευτήρι. Ένα χωνευτήρι ψυχών, ένα χωνευτήρι ψυχολογιών περίεργων, ωρέξεων περίεργων, μυστικών υπηρεσιών. Και τώρα λοιπόν κάθε άνθρωπος που περνάει, αν το θέλετε, θρησκευόμενος, με πολύ καλά σημεία και δεν έχω γιαγιάδες δηλαδή. Αυτές οι γιαγιάδες πιστεύουν πραγματικά και έχουν καλή ψυχία, αν το θέλεις. Αλλά κοίτα όμως τι ακριβώς γίνεται. Όλα αυτά μια πολιτεία πρέπει να τα σκεφτεί και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν για μένα κάποιοι νόμοι που δεν θα μπορεί ο ιερωμένος να κινείται μέσα στον κόσμο, ούτε μέσα στα κοριτσάκια μου, ούτε μέσα στα αγοράκια, ούτε μέσα στις γιαγιάδες, ούτε μέσα στις μανάδες μας. Αρτέμι, γιατί μπορεί... Μια που είπες για τα δρόμενα που εκτελούσαν οι ιερείς, εξήγησε ότι υπήρχαν τα πρωτόκολλα που ήταν αυστηρά και δεν μπορούσαν να τα παράβει κανένα. Βέβαια, και τιμωρία, έτσι. Γι' αυτό γινόταν με εκλογή. Βεβαίως, συγκεκριμένα αυτό... πρωτόκολλα. Αυτός που θα έκανε τον ιερέα εκτελούσε τα δρόμενα με τον νόμο το συγκεκριμένο. Δεν μπορούσε να παραβεί τίποτα. Διαφορετικά τον εκτελούσανε. Άρα λοιπόν, ο ιερέας ήταν με εκλογές. Ο ιερέας, ούτε παπάδες, ούτε αργιαότατοι, ούτε αρχιεπ, τίποτα. Εκλογία του λαού. Εκλογία από τα πέλα. Αυτός θα κάνει τα δρόμενα. Του χρόνου θα το κάνει ο Γιάννης τα δρόμενα. Ή ο Πέτρος ή ο Βαγγέλης. Τα δρόμενα είναι δρόμενα. Δεν μπορεί κάθε στιγμή οποιοδήποτε να αλλάζει τα βιβλία και να λέει ιερά ή υπεράγια και πάμε. Και τελικά έχουμε πάει στο διέαλο όλοι από τα πολύ αλλήλωση των βιβλίων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα φτάσω τώρα τόσο παλιά, αλλά θα φτάσω σε μια πεπραγμένη που η θρησκεία λοιπόν αυτή τη στιγμή, επειδή κινείται μες στην πολιτεία μας, θα πρέπει να έχει σοβαρούς ιερείς και να είναι αυτό που πρεσβεύουν. Ή θα πρέπει όλοι να έχουν από μια γυναίκα να μην έχουν πρόβλημα σεξουαλικό, ή θα πρέπει να μην ξανακάνουν καμία και θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί οι νόμοι, δηλαδή σε μια πολιτεία Ελλήνων, οι ιερωμένοι οι οποίοι αποφασίζουν να είναι ιερωμένοι, να μην ξαναπάνε σε καμία, να μην πάνε ποτέ με γυναίκα, να μην σεξουαλιστούν, να μην κάνουν. Εάν παραβούνε τον όρκο του αυτόν και να είναι και ορκισμένοι που δεν ορκίζονται και ποτέ έτσι. Πού ορκίζονται αυτό εδώ. Έχουμε πολλά παραδείγματα, παιδιά, δεν κάνει να κρυφόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας. Αυτά που λέω βέβαια, άμα τα ακούσει η μάνα μου ή η θεία μου, ενδεχομένως να νομίζει ότι τα λέω και δεν υφίσταται. Είσαι αντίχριστος. Τα οποία εγώ έχω πολλά τέτοια θέματα στην οικογένειά μου, έτσι. Η μάνα μου σας είπα, ήδη κόβει ύψωμα κάθε Σαββάτο και το πάει στον παπά για να ευλογήσει τις ψυχές που πεθάνανε. Το ζήτημα είναι ότι για να φτιάξουμε μια πολιτεία, όλα αυτά θα πρέπει να τα καυτηριάσουμε, να τα κόψουμε. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν πραγματικά άγιοι άνθρωποι, όπως το λένε αυτοί. Υπάρχουν καλές ψυχές που είναι φτιαγμένες από καλά υλικά. Υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι θέλουν να δώσουν κάτι παραπάνω στο θείο. Θέλουν να αντικρίσουν το θείο. Εκεί όμως μπαίνουν σε μια διαδικασία της θρησκείας, αυτά τα πλοκάμια, τα βρώμικα, και γίνονται χειρότεροι ακόμα και από διάολο. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τους δικηγόρους. Υπάρχουν παιδιά που με μεράκι σπούδασαν νομικά, θέλουν να βγουν στην κοινωνία να υπερασπίσουν τα πάντα, να δηλώσουν το δίκαιο του ανθρώπου, αλλά όταν μπαίνουν μέσα βλέπουν ένα βρώμικο, μια βρώμικη πλακτάνια, ένα χταπόδι που τους ρουφάει και στο τέλος γίνονται χειρότεροι από τους αποστάτες. Δηλαδή ο Έλληνας γίνεται χειρότερος και από βάρβαρο. Το ίδιο σύστημα υπάρχει και στους γιατρούς. Με μεράκι γίνεται γιατρός. Με μεράκι γίνεται πολιτικός. Τα παιδιά από το χωριό, αν θέλετε. Παιδιά που το είχαν, ήταν λόγοι, είχαν να προσφέρουν, φύγανε από το χωριό. Βλαχαδερά ήταν. Τώρα μην συζητάμε, παιδιά. Όλη η Ελλάδα ήταν μια βλαχαδερά. Άμα ρωτήσετε όλους, είναι βλαχαδερά από τα κρατσάβραχα όλοι. Τελικά μπήκαν στη Βουλή. Τελικά όταν τρώνε στο κολονάκι δεν κοιτάνε δίπλα τους κανέναν. Τελικά μπήκαν στη Βουλή, αλλά τελικά δεν ξέρουν πόσο κάνει το εισιτήριο του λεωφορείου. Δεν ξέρουν πόσο κάνει ένα κιλό ψωμί. Είναι βλαχαδερά. Στο χωριό άραμε και γελάδες για να σπουδάσεις. Τα λένε όλοι δηλαδή. Τι έγινε. Και αν δεν κοίτανε εσύ, ήταν και αυτό. Ρε, πού πάτε, ρε, σκούπιζες με λαγανίδα, με σκούπα που δεν ήταν στο σούπερ μάρκετ, την έφτιαξε με τα χόρτα μόνος. Τι έγινε, ρε, φίλε, πόσο μπαστάρδεψες, δηλαδή.
Δεν βλέπεις δίπλα σου τι γίνεται. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν τα χάλασε ένα σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα που χαλάει τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να επιδιορθώσουμε. Και όχι να τσακίσουμε και να σκοτώσουμε τους ανθρώπους, να τους εξαφανίσουμε. Εάν φτιάξουμε ένα καλό σύστημα, το οποίο δεν θα σκοτώνει τις κινήσεις και θα παραμένει ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως από πού είναι, δεν θα τον κάνει ψηλό μύτη, δεν θα τον κάνει νάρκισο. Είδαμε τέτοια πάρα πολλά παραδείγματα. Και έχω χιλιάδες τέτοιες. Δηλαδή, όταν φεύγουν τις γιορτές, πού πάνε, στα χωριά τους. Ποια χωριά τους τελικά. Τελικά δεν είσαι από το Κολωνάκι. Αφού στο Κολωνάκι το 1950 ο Άγιος Διονύσης, που ήταν αυτή η εκκλησία εκεί, δίπλα, στο 1950, δίπλα ήταν η Στάμνενα. Το ξέρω δηλαδή από την περιοχή δηλαδή. Ήταν η Στάμνενα. Ήταν η μία που είχε τέσσερες προβατίνες και μοίραζε το γάλα από το βυζί κατευθείαν στο σπίτι. Ποιο Κολωνάκι, γιατί κάνετε έτσι τελικά. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, τι έχει αλλάξει. Άλλαξαν οι άνθρωποι. Άλλαξε το δεδομένο τους. Τι έχει γίνει και είστε έτσι. Πιστεύω λοιπόν σε άχρηστα καθεστώτα τα οποία σκότωσαν, διέλυσαν τον πραγματικό άνθρωπο, τον έκαναν αντικείμενό τους, τον έκαναν σκανδάλια, μα το θέλετε, και τον έχουν στρέψει εναντίον μας. Τον έχουν κλειδώσει, τον έχουν μπλοκάρει, τον έχουν σκελετώσει πάρα πολύ άσχημα. Αυτό πρέπει να ξεκλειδώσουμε και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται να το κάνω μόνος μου ή να το κάνει μόνο αυτός. Όταν ξεκλειδώσουν όλα αυτά, υπάρχουν πολύ καλοί πολιτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να ενδώσουν, εκτός από κάποια ειδικά παρτάλια, τα οποία θέλουν, πιστεύω ότι πρέπει να τους να φύγουν τελείως από την Ελλάδα, πιστεύω ότι πρέπει να φύγουν από το γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Εμείς πάμε να αλλάξουμε τη ροπή στη μηχανή και στο μηχανισμό που μέχρι τώρα εκτελείται. Αυτό γίνεται κατά την άποψή μου, και αν θέλετε κάτι άλλο, όποιος άλλος έχει μια άλλη άποψη, να το συζητήσουμε, με την Ελλήνων Συνέλευση, με το να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, με το να μαζευτεί η κρίσιμη μάζα, ο κρίσιμος στρατός ορκισμένων, να έχει τη δυναμική που πρέπει, γιατί πια πάμε στη βάση, δεν μπορούμε να πάμε στα κανάλια. Ήδη μας ενημερώνονται τα περιφερειακά κανάλια, τα αγοράζει ένας εφοπλιστής κρυφός και δίνει άλλες γραμμές. Άρα εμείς πρέπει να μπούμε στη βάση, να ανοίξουμε τα γραφεία, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μονιάσουμε όλοι μαζί με ό,τι συστήματα επικοινωνίας έχουμε. Θα φτάσουμε σε σημείο που όταν γυρίσει το μετέχνιο, περάσουμε το μετέχνιο, θα έχουμε όλα ό,τι θέλουμε. Πέρασε η ώρα, σας έχω ζαλίσει. Εγώ σας πήρα την παρέα, είπα να κάνω μια παρέμβαση και τελικά έχω κάνει ολόκληρη διάλεξη. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί, γιατί γεγονός ότι οι πληροφορίες που δίνεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα χρειαστεί να μεταλαμπαδευτούν και σε άλλους συνελληνές μας. Ηχογραφείται κιόλας η εκπομπή, γιατί χωρίς να γνωρίζαμε ότι θα παρέμβεις, το είχαμε προγραμματίσει, γιατί είναι αρκετά σοβαρά τα θέματα που συζητάμε και πρέπει να μένουν για να επαναλαμβάνονται. Και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε εσένα, να μας δώσεις αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσες και να έχουμε και την χαρά, αφού σε ηχογραφήσαμε, να το ξανακούσουμε και να το ξανακούσουμε. Γιατί πραγματικά έχω άξιους ανθρώπους, είπα, πραγματικά έχω άξιους και δεν περί αυτολογώ, αν και είμαι ένας αυστηρός άνθρωπος σε όλα τα, είδατε και στους συνεργάτες μου, τους κοντινού μου, φέρομαι πάρα πολύ ισχυρά. Δηλώνω όμως ότι πραγματικά έχει ενεργοποιηθεί πολύ μεγάλος κόσμος. Ο Βασίλης, εσύ και χιλιάδες άλλοι συνέλληνες, ο Βασίλης ο Δοδρόπουλος, ο Σωτήρας, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά, με ένα δικό του, από το δικό του μετερίζει. Όλοι προσφέρουμε και θα πρέπει να μπούμε στο βάθος τώρα. Θα μπαίνουμε στο βάθος του πλανήτη. Πώς σκέφτηκε ο πλανήτης, πώς είναι τα αξιώματα, πώς μας τα πήρανε, γιατί μας τα πήρανε. Αν αυτό το μάθεις, αρχίζεις και στείνεις τη διαδικασία, πώς θα ξεφύγεις. Αν δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει και πόσο καπηλεύεται, νομίζοντας ότι είναι ο Παπάς ενορίας τώρα το πρόβλημα, νομίζοντας ότι το πρόβλημα είναι το Βατικανό, νομίζοντας ότι είναι η Αμερική ή ο Ομπάμα τώρα. Ποιος Ομπάμα, ποιος Πούτιν. Ας μην μακρηγορήσουμε και φτάσουμε παραπάνω. Θα έρθουν οι ώρες λοιπόν, οι οποίοι θα βγουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει, είναι αδέρφια ο Ρώσος με τον Αμερικάνο, για όποιον ξέρει. Τώρα χειροκροτάνε κάποιοι Έλληνες, άλλοι ο Πούτιν στην Ελλάδα, βλέπω κάτι δημοσιεύματα, λέω πάρε τι να σας πω ρε παιδιά. Μα πιο επίσημο από τον Bretton Woods που πάνε μαζί χεράκι χεράκι κουνιστές τότε οι Ρώσοι και αναγνωρίζουν παγκοσμίως τον υπεριαλισμό. Εγώ χωρίς να, έτσι, χωρίς να φτάσω, γιατί ίσως αύριο το πρωί αυτά που λέω να έρθουν να. Κάποιο τηλέφωνο βαρύ. Το ζήτημα είναι, χωρίς να πω παραπάνω, θα πω αυτό. Από τους 350-361 πώς είναι οι βουλευτές στη Ρωσία, οι 285 είναι Εβραίοι, αν σας λέει κάτι. Mm-hmm. Αν αυτό σας λέει κάτι, ποιος Πούτιν, ποιος Μούτιν, ποιος Ομπάμα, ποιος Πάμε. Εγώ να, το επιστρέψω λίγο και να πω για την Ελλάδα τώρα.
όπου ανοίγει γραφείο της Ένωσης της Συνελεύσεως Ελλήνων, να ξέρετε ότι να λαμβάνετε σοβαρή ευθύνη σοβαρότητας και εργασίας. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για σαχλαμάρα, ούτε για να περιμένουμε κάτι άλλο. Θέλουν να γίνουν κέντρα που εκπαιδεύουν τον άνθρωπο και ακούνε τα προβλήματά του. Έτσι είναι. Θα συντονιστείτε όλα τα γραφεία. Έτσι, αγαπητέ. Ναι, παιδιά, είπα τη λέξη. Το μήνυμα το παίρνουμε κάθε μέρα από πολλούς συναλληλές μας που και μέχρι τώρα δεν ήταν και ενεργοί στον αγώνα και βλέπουν ότι έχουν πλέον ένα σημείο αναφοράς. Έτσι. Μεγάλο πράγμα, γιατί εμείς... τώρα δεν το είχαμε οργανώσει αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να ξέρουμε οι Έλληνες ότι αγωνιζόμαστε μόνοι μας σαν Έλληνες για το δικό μας κομμάτι πολιτιακό. Και όχι πολιτικό, πολιτιακό πια. Πάμε σε πολιτιακό, παιδιά. Γιατί όλοι μιλάνε για πολιτική, αλλά κανείς δεν κάνει πολιτική. Καθαρά ένα πολιτικό, πολιτιακό, το οποίο έχουμε να χρηματοδοτήσουμε με δικά μας κεφάλαια, τα οποία ήδη είναι και μας περιμένουν. Υπάρχουν και άλλα κεφάλαια, πολύ πιο κλειδωμένα, τα οποία δεν είναι του παρόντος, γιατί δεν εκτέλεσες αυτά. Όμως, όταν θα σε πιέσουν για αυτά, θα εμφανιστούν και τα άλλα. Δηλαδή, ας αφήσουμε κάποιον να δούμε πόση αλήθεια αντέχει. Έτσι είναι αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν γίνεται να τα βγάλουμε όλα στον αέρα, γιατί θα γίνει κακό και απλά μετά δεν θα μπορούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα. Άρα, βγάλεις ένα-ένα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εκτελέσει. Δεν είναι λίγο αυτό που συμβαίνει. Τώρα, Brandon Woods και Παγκόσμια Ταμεία, σχεδόν ο πλανήτης. Έτσι λοιπόν, έτσι μπράβο. Δεν κάνει να βγάλουμε και άλλα σβρώμες και άλλα που έχουν γίνει. Έχουν γίνει χιλιάδες άσχημα πράγματα εις βάρος σας. Γι' αυτό έχουν χτίσει τον πλανήτη όπως γουστάρουν αυτοί. Δεν είναι τυχαίο που ο πλανήτης έχει παντού φαλούς. Όπου υπάρχει ουρανοξύστη σημαίνει φαλός δικός τους. Είναι σύμβολό τους. Χτίσαν πόλεις με φαλούς. Για ποιο λόγο, ποιον εξυπηρετεί, σε απομονώνει, δεν σε γιώνει στη γη. Φανταστείτε, και θέλω να μου πει και κάποιος, δηλαδή, γιατί όταν μιλάμε για Ελλάδα, σε ποια ανασκαπή βρέθηκε καλύβα και παραπήγματα. Τι είναι αυτά που λέτε. Εμένα με πάντα σε παλάτια, σε τεχνολογίες, με τεχνολογία που σήμερα δεν μπορούν να κόψουν ούτε μια πέτρα. Μια πέτρα όπως την κόβαμε εμείς δεν μπορούν να τη χειριστούν, να τη σηκώσουν δεν μπορούν, με τουαλέτες. Έπρεπε το νερό που μπαίνει στην πόλη με υδραγωγία, όπου τα νερά κοιτάγανε ενεργειακά πώς θα μπαίνουν στην πόλη και πώς θα βγαίνουν, τα κόπρανα πού θα πηγαίνουν και πού θα είναι, με καλοριφέρ. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Εδώ οι Γάλλοι ανακαλύψαν τις κολόνες γιατί δεν είχαν τουαλέτες. Βέβαια. Εδώ μιλάμε για 14ο, 18ο αιώνα. Δεν υπήρχαν τουαλέτες τίποτα. Πού είχαν τουαλέτες οι Γάλλοι. Ανακαλύψαν οι Γάλλοι την Κλανιέρα. Ξέρετε την Κλανιέρα. Γελάτε, Βασίλη, βγάλε ένα βίντεο με την Κλανιέρα που βρήκαν οι Γάλλοι. Τι είναι αυτό. Ηρέμησε, άστα αυτά τώρα. Άρα λοιπόν κύριοι, εμείς έχουμε χιλιάδες χρόνια τεχνολογία. Αν είναι δυνατόν τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε. Όμως, ναι, τον αποστατικό μηχανισμό μπορούμε να τον δούμε, τον βλέπουμε πώς έχει γίνει και σιγά σιγά πρέπει να συντονιστούν όλοι οι Έλληνες και την αλήθεια. Δεν τη χρειάζονται όλοι. Γιατί ίσως κάνει πάρα πολύ κακό. Έχουν χιλιάδες όμως στοιχεία στα χέρια τους. Να συντονιστούν, να ανοίξουν τα δικά τους γραφεία. Για πρώτη φορά στην ιστορία δεν υπάρχει κόμμα. Και ανοίγουν γραφεία αυτόνομα, με αφημί στους Έλληνες. Να εκτελέσουν μια δημοκρατική διαδικασία επί του Δήμου τους. Επί της πραγματικής δημοκρατίας που κρατεί το Δήμο. Δεν έχουν άλλη ευκαιρία να διοικηθούν. Ή να βγάλουν τουλάχιστον, αν το θέλετε, μια πραγματική δική τους κυβέρνηση με δικές τους αξίες. Και για τον αποστατικό μηχανισμό ήθελα να κάνω... Ναι. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Ξέρουμε ότι ο γενάρχης των Εβραίων είναι ο Αβραάμ. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Και όλοι λένε ας πούμε ότι έκανε διαθήκη με τον Γιαχβέ και γι' αυτό ευλογήθηκε και τα λοιπά. Η αλήθεια που τη λένε οι ίδιοι είναι ουσιαστικά πέρασε σε δικαιοδοσία, γιατί τα πάντα ήταν ελληνικά. Και βέβαια, γι' αυτό άλλωστε μας λέγανε εθνικούς εμάς, γιατί ήμασταν έθνος. Αυτή δεν ήταν καθόλου έθνος, ήταν μια φυλή, ένα συνοθήλευμα από τους Παναραίους και από αυτά, και μας ξεχωρίζανε γιατί εμείς ήμασταν εθνικοί. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο Αβραάμ, για να πάρει δικαιοδοσία, την οποιαδήποτε δικαιοδοσία, έπρεπε να ευλογηθεί από κάποιον που είχε πραγματικά δικαίωμα βασιλείας, που ήταν βασιλιάς. Βασιλιά και ιερατίου, έτσι. Και ιερατίου, γιατί ο βασιλιάς είχε και τα ιερατικά δικαιώματα, να ξέρεις.
Αυτός ο συγκεκριμένος βασιλιάς, ο οποίος έδωσε την ευλογία στον Αβραάμ και τελικά απέκτησε δικαιοδοσία, δεν είναι ο Θεός του όπως μας παρουσιάζουν, έτσι, έτσι, αλλά είναι ένας Έλληνας βασιλιάς που λεγόταν Μελχίσεδεκ, ο οποίος είχε εισχωρήσει στο Κρόνιο Ιερατείο και ουσιαστικά δέχτηκε τον Αβραάμ, και μάλιστα γίνεται αναφορά και από τους χριστιανούς, από τον Παύλο, ότι δεν μπορεί αυτός ο οποίος ευλογεί να είναι κατώτερος και ευλογημένος να είναι ανώτερος, που σημαίνει ότι τη δικαιοδοσία την είχε ο ανώτερος που ήταν ο βασιλιάς, αυτός ο Έλληνας ο οποίος καθιέρωσε τον Αβραάμ, που σημαίνει η αποστασία πώς περνάει και πώς εδραιώνονται οι άλλοι που δεν είναι το ελληνικό DNA. Έτσι είναι. Ο Μελχισεδέκ ήταν Έλληνας βασιλιάς, ο οποίος είχε κυρατικά δικαιώματα. Βέβαια. Γιατί ο βασιλιάς μπορεί να θέσει ιερατικά δικαιώματα βάσει της δημοκρατίας του. Ο Μελχισεδέκ έτσι είναι, ακριβώς όπως είναι. Βέβαια, όλοι το κρύβουν και κάποιοι μιλάνε για Μελχισεδέκ χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς ήταν ο Μελχισεδέκ. Για άκελο, για φύλακα των ανθρώπων και ιστορίες. Έτσι. Έτσι, ένας αποστάτης και τίποτα άλλο. Του κερατά. Του κερατά αποστάτης είναι. Και δεν το λέει κανείς. Από αυτόν ευλόγησε. Και τι ευλόγησε τώρα δηλαδή, του έδωσε το δικαίωμα. Λοιπόν, έτσι οπίνανε. Και δεν τα παραμέσα. Όμως. Μα και τα παράμεσα δεν το ξέρουμε. Παλιά οι βασιλείες ήταν τελείως διαφορετικές. Έμπαινε κάποιος μέσα, ειδικά ξέρουμε ότι ήταν μάγος τεράστιος ο Αβραάμ. Βέβαια. Έτσι, με αποτέλεσμα την πραγματική ιστορία μπορεί να μας τη φεύγει. Σαφώς ο Μελχισεδέκ ήταν Έλληνας αποστάτης, εφόσον τα έδωσε, αλλά δεν ξέρουμε αν η αποστασία ήταν εις γνώση του ή από ήταν... κάποιο ψυχοτρονικό. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή είναι τόσο απόμακρα τα πράγματα. Μας λείπει τόσο μεγάλη γραμματεία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ναι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δεν το συζητάμε. Το έχει πάρει από εκεί. Τώρα, αν το πήρε με τα ελίκη, γιατί παλιά, γεια σου φίλε, είμαι και σύμβουλό σου. Τελικά ο βασιλιάς έπινε κάτι, ήταν άρρωστος. Έσφαζε το βασιλιά ή του δουν ένα και πέθανε. Τελικά βγήκε έξω από την και έλεγε: παιδιά, μου είπε ο βασιλιάς ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλο. Α, πιστεύαν όλοι. Έτσι ήταν παλιά δηλαδή. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις βασιλέων. Να σκοτώνουν τον πραγματικό βασιλιά και να βγαίνει έξω το κάθε κάθαρμα και να λέει: παιδιά, εμένα μου είπε ότι εγώ είμαι, δεν υπάρχει άλλο. Άρα πιστεύτε με. Τα έχουμε ζήσει για αυτά. Μια χαρά είμαστε. Που σημαίνει και ο βασιλιάς για να αφήσει περιθώρια να εισχωρήσουν οι άλλοι, σημαίνει με τα πρωτόκολλα δεν πήγαινε και τόσο καλά, έτσι. Όχι, γιατί δεν τα άμα ήταν καλά, στα πρωτόκολλα πάνω. Βασίλη, πιστεύω ότι περάσαν όλα ένα πειραματικό στάδιο. Φτάσαμε σε ένα μετέχνιο τελικά και από μόνοι τους οι αποστάτες θεσπίσαν τη δημοκρατία και βάλαν τα θεοκρατικά και τα διαιρέσαν σε 6.500 θέματα. Όμως, σε διαιρέσαν και σένα σε μια τεράστια απομόνωση. Να νιώθεις μόνος ότι ο Ιεχωβάς είναι παντού. Ότι ο Γιαχβέ είναι παντού, ότι ο Χριστιανός είναι παντού, ότι ο Τατοϊστής είναι παντού. Και σαν μάνια, αν το θέλετε. Εγώ θα δηλώσω ότι όλες οι θρησκείες. Έτσι. Ότι όλες οι θρησκείες έχουν μια κοσμοθέαση καθαρά δικιά μας. Γιατί οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ θρησκεία. Η λέξη θρησκεία είναι ένα συνοθήλευμα που το φτιάξαν οι άνθρωποι, το οποίο κλείσανε συγκεκριμένες κάστες. Θρησκείες ή δόγμα. Οι Έλληνες, κατά την άποψή μου, τη φτωχία, αν θεωρείτε ότι η άποψή μου μετράει, σας λέω ότι δεν είχε ποτέ δόγμα ο Έλληνας. Το δρόμενο ήταν δρόμενο. Το ότι υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη επικοινωνία με τα μαντεία σου, τα οποία μαντεία ήταν πολύ συγκεκριμένα. Και θα το πιστέψω, γιατί είναι και θέμα λογικής ο τρόπος που κινείται το μαντείο. Άσχετα αν μετά τα μαντεία σου πέσαν και έγιναν καθαρά αποστατικά, οπότε ερχόσανται καράβια με χρυσό για να πάρουν χρησμούς. Ο χρησμός τον έπαιρνε η πυθία, η οποία ήταν ένα μικρό κορίτσι, το οποίο έπρεπε να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει άποψη πολιτική, οικονομική, και θα έπρεπε να είναι ένα μυαλό ξεκάθαρο, παρθένα βέβαια πάντα, να μην έχει το μυαλό στον κόμενο και τι θα κάνει, και να μην βάλλεται από κανέναν. Δεν έπρεπε να βλέπει κανέναν, ήταν πάντα μοναξιά. Ήταν καταδικασμένη λοιπόν η πυθία, αν το θέλετε, ή η αίρια, και όχι πάντα η αίρια, απλά πια η πυθία, όπου αυτό το μυαλό έπρεπε να δεχθεί κάποιες πληροφορίες. Και έλεγε πληροφορία, αλλά ήταν πάντα ενηγματική. Ποτέ κανένα μαντίο, προσέχτε, αυτό έχει σημασία να το πω, για κάποιους ενεργοποιητικούς κερατάδες που μου έχουν διαλύσει την κοινωνία μου, και ο κάθε κερατάς που υπνοτίζεται και πάει κάπου, δεν ξέρω πού στο διάλο πάει, αρχίζει μετά και παίρνει το μυαλό των συνελλήνων μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν το αναφέρω τυχαία. Γι' αυτό θέλω να τα αμαστιγώσω όλα αυτά τα ζωντόβολα που κάθονται κάποια ανόητα αμόρφωτα παιδιά και καθένας μιλάει με υπεροντότητες, μιλάει με υπερενέργειες. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ζήσε ανθρώπινα, αγαπητέ.
για να μεταβεί στην άλλη διάσταση. Αν δεν κατακτήσει το ανθρώπινο κομμάτι, δεν ξέρω πού ακριβώ να πα με την ανοησία σου. Εκεί λοιπόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Πάντα τα, θα πω ιερατεία, θα πω τα μαντεία, είχαν ενηγματικό. Ποτέ δεν δόθηκε χρησμό ξεκάθαρο. Ποτέ, ποτέ. Σε ό,τι ρωτήθηκε, ο χρησμό ήταν κωδικό και ενηγματοποιημένο. Είχε ένιγμα. Άρα έπρεπε εσύ με τη λογική σου να δει αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ο κάθε χρησμό είχε 10 πρίσματα. Ο κάθε ένα που τον έπαιρνε έπρεπε να τον μεταφράσει και να αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σε άφηνε πάλι στην ελεύθερη βούληση. Δεν σου έλεγε κάνε αυτό. Εκτός από την λειτουργία. Βέβαια, ποτέ ο χρησμός δεν έλεγε αυτό εκείνο. Έλεγε πάντα τόσο κωδικοποιημένο και ενηγματικός που σου άφηνε τη δυνατότητα να έχεις 10 παραμέτρους. Το τι θα κάνεις είναι μια δικιά σου δουλειά. Έτσι λοιπόν έπρεπε να σκεφτείς, να βάλεις τις δικές σου ενέργειες, τις δικές σου συνειδητότητες να σκεφτούν τι ακριβώς πρέπει να κάνεις σύμφωνα με τα δρόμενα και το τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι μια μεγάλη διαδικασία που ακόμα και τα μαντεία που μιλάμε ότι δεν υπάρχει πόλη στην Ελλάδα αρχαία η οποία να μην είναι φτιαγμένη κατ' εντολήν του μαντίου. Και εκεί για να δείτε πόσο αλήθεια είναι εάν καλώς οι πόλεις χτιστήκαν εκεί, εάν κακώς οι πόλεις χτιστήκαν εκεί. Δηλαδή, ξέρετε, η ελληνική κοσμοθέαση μπορεί να αποδειχθεί και ειδικά σήμερα το 2015. Καλός η πόλη έγινε εκεί? Όχι. Γιατί κακός? Άρα λοιπόν τι σου έλεγε το μαντίο? Σου έβρισκε χώρο ενεργοποιημένο για να κάνεις μια συγκεκριμένη διαδικασία και να φτιάξεις μια πόλη η οποία θα έχει τέτοια ενέργεια που θα συντόνιζε συνέχεια τους ανθρώπους, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μια σάρκα, ένα κορμί, είναι ένα σώμα. Που το σώμα έχει πολλά πράγματα μέσα. Έχει συνειδητό, έχει ασυνείδητο, έχει υποσυνείδητο, έχει αστρικό, έχει πολλά κομμάτια. Έτσι λοιπόν σου βγάζε μόνο το γεωγραφικό χώρο που θα χτιστεί η πόλη. Ανταυτού, όλοι αν δείτε σε όλες τις αρχαίες πόλεις και ειδικά σε ναούς ή σε στάδια, εάν αφήσετε ένα μήλο δεν σαπίσει. Ακόμα και κρέας να αφήσετε, εκεί θα είναι και δεν σαπίσει. Με δεδομένο ότι υπάρχει πληθώρα ενέργειας. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί ή στην Ακρόπολη. Οι πρώτοι κάτοικοι, οι πρώτοι μετανάστες θα έλεγα από τη Σμύρνη που ήρθανε, ίσως ήταν και πιο ψαγμένοι οι Σμυρναίοι ή οι Ίωνες, τι κάναν? Όταν ήρθαν στην Αθήνα για να κατοικήσουν κάπου, κρέμαγαν κρέατα παντού. Γιατί δεν είχαν το μαντίο να τους πει που θα χτίσουνε? Και το κρέας, αν σάπιζε την ίδια μέρα, δεν ήταν καλός ο τόπος. Στο Μενίδη, για κάποιο λόγο, το κρέας έκανε 2 εβδομάδες να σαπίσει. Θέλω να πω ότι είχαν, βέβαια, είχαν πολλά σημάδια ο τρόπος που θα κινηθεί. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος, όχι ασφαλής, αλλά ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει πολύ ενεργεια... υπάρχει πολύ ενεργειακός τόπος. Ούτε χτίζανε ναό έτσι για πλάκα, γιατί είχαν τι να κάνουν. Υπήρχε οδηγός, το ποιος θα πει, πού θα χτιστεί ή, αν το θέλετε, ένα μαντίο. Άρα λοιπόν μπορεί την κοσμοθέαση να την αποδείξουμε από κάποιο σημείο και μετά. Μπορούμε να αποδείξουμε πώς φτιαχτήκαν τα γάλματα. Ποιος είδε την Αθηνά? Ποιος είδε το Δία? Κανένας. Άρα πώς τον ζωγράφισες, πώς τον έκανες? Μα δεν τον ζωγράφισες, τον έκανες άγαλμα. Άρα τι έχει γίνει? Υπάρχει μια πολύ περίεργη τεχνολογία που αυτή τη στιγμή τρέχει στη διαδικασία της κοσμοθέασης. Και εκεί θα πω ότι όλες οι θρησκείες στον πλανήτη χρησιμοποιούν κοσμοθέαση Ελλήνων, όπως και ο Βούδας. Όταν ξεκινάει ο Βούδας και η θρησκεία του Βούδα, ή οι Σαμάνοι, οι Ινδουιστές από εκεί όλοι, έχουν τη δικιά σου κοσμοθέαση. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την κοσμοθέαση τη δικιά σου. Το ότι παίρνουν κομμάτι της κοσμοθέασης και αρχίζουν και φτιάχνουν τη δική τους νουβέλα είναι μια άλλη διαδικασία. Μην το μπερδέψουμε αυτό. Αλλά είναι νουβέλα. Έτσι διαβρώνεις και μια αλήθεια. Βάζοντάς της 5% ψέμα. Μα, ακριβώς. Άρα μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν μιλάμε για αυτή την αλήθεια. Μιλάμε για κάτι άλλο το οποίο δεν είναι το αληθινό, είναι το ψέμα. Αγαπητοί μου συνέλληνες, η επικοινωνία μαζί σας ήταν πάρα πολύ καλή. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία. Και εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε στον πόλεμο. Πραγματικά πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Και τώρα τον αγώνα το δίνουμε με τους συνεργητές μας. Όχι με τους αποστάτες που το κάνουμε από τότε που γεννηθήκαμε. Τώρα δίνουμε έναν πόλεμο με τους συνεργητές μας να μπουν σε μια διαδικασία να αντιληφθούν, να αφυπνιστούν, να καταλάβουν. Να τους πούμε ακριβώς μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Και ας έρθει κάποιος συνεργητής μας πει ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να τον μαζέψουμε. Αυτά τα αδέρφια μας δεν είναι άλλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή άλλα, ούτε να τα διαλέξουμε. Δεν υπάρχουν κάτι άλλο, θα παλέψουμε με αυτά που είναι. Να αφυπνιστούν, να κατανοήσουν και να πάμε όλοι μαζί στην Εθνοσυνέλευση, στη Συνέλευση Ελλήνων και μετά στην Εθνοσυνέλευση.
αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Άρτεμι, καλή δύναμη. Καλό ξημέρωμα, Άρτεμι. Γεια σας, αγαπητοί. Υγεία. Αγαπητοί συνέλληνες, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, ποιο θέμα να πιάσουμε πρώτο? Θα τελειώσουμε. Του συντονισμού του έργου. Έτσι. Συντονιστείτε παντού. Μην αφήστε το χρόνο να περνάει για να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται και μεθοδολογία, παρατήρηση, εκπαίδευση και μπορούμε να συντονίσουμε κιόλας και έργα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και έτσι όπως είμαστε τώρα. Και η εκπαίδευση μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να αναλάβουμε όλοι στο βαθμό που ο καθένας μπορεί, γνωρίζει τις ευθύνες του και έχει την ευθύνη να ενημερώσουμε όλους τους συνέλληνες ακριβώς το τι πράττουμε, πώς το κάνουμε και κάνουμε. Στην κίνηση δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Εγώ μπορώ να πω ότι σήμερα που όλοι μπορεί να κάνανε τη βόλτα τους, είχα τουλάχιστον 6-7 συνέλληνες που καθόμαστε και συζητάγαμε από το μεσημέρι μέχρι και τώρα το βράδυ, πριν έρθω και μπω στο ραδιόφωνο, αυτά τα θέματα και πώς μπορεί να λειτουργήσουν. Όπως κάθε μέρα γίνονται και επικοινωνίες μέσω Skype σε πάρα πολλούς συνέλληνες από όλη την Ελλάδα που προσπαθούν ο ένας να ενημερώσει τον άλλον, να εξηγήσουν και το καταστατικό των ΕΣΥ και πώς θα λειτουργήσουν οι κάθε ΕΣΥ. Και υπάρχουν πάρα πολύ εύκολοι τρόποι. Ακόμα και για να χρηματοδοτηθούν οι ΕΣΥ. Προσέξτε τι είπα. Και να χρηματοδοτηθούν. Και θα τους πούμε τις επόμενες μέρες. Θα μπούμε στη διαδικασία αυτή να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα. Πώς μπορούν μέσω διαφόρων τρόπων να χρηματοδοτηθούν οι ΕΣΥ χωρίς να επιβαρύνουν κανέναν. Ναι, μέσα από την ίδια τη διακίνηση, ναι. Θέλει λίγο οργάνωση και πολύ καλή προετοιμασία για να το βγάλουμε αυτό. Είμαστε στη διαδικασία αυτή. Ναι, βασικά, Βασίλη, τρόποιο. Πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να δώσουμε στους συνέλληνες μας να καταλάβουν το φορολογικό κομμάτι, πώς πρέπει να δράσουν. Όχι στο να ονοματίσουμε ακριβώς τον τρόπο ή τα προϊόντα, αλλά κυρίως πώς γίνεται φορολογικά, γιατί δεν έχουν και όλη την εμπειρία, κακά τα ψέματα, έτσι. Ναι. Πρέπει να το οργανώσουμε καλύτερα αυτό για να δούμε τις δυνατότητες και να είναι πολύ στοχευμένες και σίγουρες οι κινήσεις για να μην έχουμε πρόβλημα. Ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να κανονίσουμε από τα τώρα την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα που θα γίνει η επόμενη αναφορά στο ραδιόφωνο, να ξαναβγούμε πάλι όλοι μαζί και να στοχοποιήσουμε την ενημέρωση γύρω ακριβώς από αυτά τα πράγματα, πώς μπορούν να λειτουργήσουν και πώς μπορούν νομικά να χρηματοδοτηθούν χωρίς πρόβλημα, χωρίς φορολογίες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε Γιάννη το χρόνο μέχρι τότε να τα έχουμε όλα διαλευκάνει, γιατί αυτό γίνεται τώρα. Αν είναι όλα έτοιμα να παρουσιαστούν δημόσια, θα γίνει. Πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι και πολύ σαφώς και απόλυτα ακριβείς. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι το οποίο δεν είναι έτσι, είναι περίπου έτσι, δεν γίνεται, δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε το λάθος αυτό. Όχι. Πρέπει αυτά να γίνουν πολύ στοχευμένα, να είναι πολύ σίγουρα τα βήματα και από όλες τις απόψεις καλυμμένα για να μην υπάρχουν πρόβλημα, γιατί οπωσδήποτε ήδη τους έχουμε μπει στο μάτι. Έτσι. Δηλαδή τόσες αιτήσεις που έχουν γίνει, όλα αυτά τα καταλαβαίνουν, τα βλέπουν. Βλέπουν τις κινήσεις μας, βλέπουμε που πάνε, που πάμε. Είναι δεδομένο αυτό. Και καταλαβαίνουν τι έρχεται. Θα έχουμε αντίδραση. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Οπότε πρέπει να μην δώσουμε καμία αφορμή να δημιουργηθούν προβλήματα. Αυτό κάνουμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Για τη Δευτέρα και θα σας ενημερώσω και για ακόμα μία εκπομπή από την επόμενη εβδομάδα. Και έτσι να μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο σύντομα την εκπομπή, δηλαδή να μην τραβάει πολύ αφενός μεν, αλλά και αυτό το χρονικό διάστημα 3-4 ώρες να είναι αντικειμενικά ενημερωτικές και ολοκληρωμένες. Λοιπόν. Κοίταξε, σίγουρα και έτσι είναι όπως το λες. Βασικά θεωρώ υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς λειτουργεί η κάθε τοπική ΕΣΥ στον κάθε Δήμο και πώς κεντροποιημένα είναι αμφίδρομη η σχέση και η συμμετοχή της κάθε ΕΣΥ σε μια κεντρική οργανωτική κατάσταση που
η ίδια η κάθε εσύ του κάθε Δήμου είναι το μέλος της Γενικής Συνέλευσης της κεντροποιημένης. Εσύ που μπορεί να μεταφέρει αμφίδρομα τις αποφάσεις από τη βάση στο κέντρο μέσω των εκπροσώπων της, η κάθε εσύ. Πρέπει να αναλυθεί αυτό για να καταλάβουν όλοι πώς δουλεύει, γιατί πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν το έχουν πιάσει μέσα στο μυαλό τους πώς δουλεύει. Θεωρούν ότι θα γίνεται μια εντολή από πάνω προς τα κάτω. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ξεκινάει από κάτω και πηγαίνει για πάνω. Και πρέπει να τα αναλύσουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να αποχωρήσω εγώ. Ωραία. Βασίλη, χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα. Καλύτερα. Χάρηκα και εγώ. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Να σας αφήσω με ένα άλλο ωραίο ανέκδοτο που είπε η σύζυγός μου. Ναι, και βέβαια. Το γαλλικό το μανικιούρ, γιατί γίνεται να βάφεις μόνο το επάνω κομμάτι του νυχιού δηλαδή. Αυτό το γαλλικό γιατί δεν το ξέρα. Για να μην φαίνεται η βρωμιά μέσα στο νύχι. Έτσι, αυτό είναι αληθινό ανέκδοτο. Λοιπόν, σας καληνύχτα Βασίλη και σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Καληνύχτα Βασίλη. Καληνύχτα, ραντεβού Δευτέρα πάλι στις 8 και αύριο είπαμε 9 η ώρα θα έχουμε ένα μετάδοση την εκπομπή του Ανδριανού Μπεζούγλωφ υπέρ των δέων με την Βίκη Χαραλάμπου, στην Βίκη Καντά και τον Πλάτωνα Πισατίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή επιτυχία. Καλό σας βράδυ. Και σε όλους τους συνέλληνες. Καλή νύχτα και στον Γιώργο το Θεοχάρη. Τον ευχαριστούμε για την αναμετάδοση και την ηχογράφηση της εκπομπής μας. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα και όλοι καλά. Ευχαριστούμε και το Ράδιο Διόνυος. Είμαστε πολύ τυχεροί και για τη συμμετοχή του Αρτέμι του Σόρα απόψε. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό. Σήμερα δεν το περίμενα ούτε εγώ. Και πραγματικά βγήκε κάτι φοβερό σήμερα. Να είμαστε καλά όλοι μαζί. Καλό αγώνα. Επίσης, καλή ευθεριά. Καλό βράδυ.